Όμορφη Τετάρτη, 10 του μήνα, καλό μήνα να πούμε κιόλας, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα η παρουσιάστρια ήταν αδιάθετη και έτσι δεν κάναμε εκπομπή. Τώρα βέβαια, με αυτά που συμβαίνουν, δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε και αργότερα. Τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, την παραεπόμενη. Πιστεύω βέβαια εμείς να μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε την επικοινωνία μας και να κάνουμε τις εκπομπές μας και να υπάρχει αυτή η επικοινωνία που έχουμε. Σήμερα ο καλεσμένος που ήταν να έρθει την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Βασιλάκης, θα έρθει σήμερα να μας φωτίσει για όλα τα οικονομικά θέματα, τι γίνεται με τις συντάξεις, τώρα με τα νέα δεδομένα, έχει ανοίξει μια νέα φόρμα, κάτι γίνεται με τα χρόνια της συνταξιοδότησης, αν έχεις δημοσίου... Τέλος πάντων, θα μας λύσει πάρα πολλά από αυτά. Και γενικά θα μιλήσουμε για όλη την οικονομική κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια οικοδομική ανάπτυξη. Υπάρχει ανάπτυξη, δηλαδή αν δεν υπήρχε ο ιός, παιδιά, πραγματικά, 2021 υπήρχε οικοδομική ανάπτυξη. Και έχει σκαλώσει... με τον ιό. Εγώ θα φέρω κάποιον πολιτικό μηχανικό εδώ να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί το βλέπω και εγώ ότι υπάρχει οικοδομική ανάπτυξη. Είχε ξεκινήσει και στην Αλβανία 2017, δηλαδή όταν εμείς είχαμε την κρίση εδώ 10-11, είχε οικοδομική αναδόμηση η Αλβανία. Τώρα βλέπω... Έτυχε εμένα δηλαδή σε ένα γνωστό μου και του είπανε τώρα πρόσφατα ότι ένας Αλβανός ο άνθρωπος Μπεντατζής εργολάβος του λέει δώσ' μου το οικόπεδό σου να σηκώσω πολυκατοικία. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα τώρα γίνεται τώρα, έχει ξεκινήσει 18, 19, 20, από το 19 ειδικά. Αν δεν υπήρχε ο ιός, θα είχαμε πολλή ανάπτυξη. Τώρα μας παγώνει αυτό. Θα μας τα πει και ο κύριος Βασιλάκης βέβαια. Εγώ να σας καλησπερίσω για άλλη μια φορά. Το 2021 είναι και αυτό έτσι με περιπέτεια φαίνεται να έρχεται και με τα καλά του όμως και με τα... Εγώ νομίζω ότι όλα καλά είναι. Και για να μπούμε έτσι και να είμαστε λίγο επίκαιροι στα θέματα αυτά που ακούμε, για τις παρενοχλήσεις, για το bullying στην εργασία, για το λεκτικό bullying και γενικά... Νομίζω και πολύ ωραία το είπε προχτές μια δασκάλα, μια καθηγήτρια, η κυρία, θα την αναφέρω γιατί την αγαπάω κιόλας, και ίσως την τελευταία Τετάρτη να συμμετέχει στη συζήτησή μας με την κυρία Ηλιοπούλου, η κυρία Δαλακλίδου, πολύ ωραία το είπε ότι ο ιός που μας έκανε να μείνουμε στα σπίτια μας και να μην είμαστε σε γρήγορση, μας έβαλε να τα βρούμε και με τον εαυτό μας περισσότερο. Και αν κάτι το καλύβαμε και το σκεπάζαμε, γιατί πνιγόμασταν με το πρόγραμμα, τρέχαμε με το χρόνο, μας δόθηκε η ευκαιρία τώρα να το ξεσκεπάσουμε. Και αυτό βέβαια έπαθαν η κυρία Παπαχαραλάμπου, η κυρία Μπακοδήμου και όλες αυτές οι κυρίες που βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν και να εκφράσουν αυτό που βιώσανε. Οι άποψες βέβαια δίστανται τέλος πάντων. Ακούς τα έτσι, ακούς και τα αλλιώς. Εγώ ακούσα, ξέρω εγώ, το Χαϊκάλι που... Για μένα ο Χαϊκάλις μ' αρέσει. Μ' αρέσει όχι ενώ σαν άντρας, σαν τύπος. Σου λέει και πολύ ωραία το είπε και στη δημοσιογράφος. Της λέει, συγγνώμη κυρία μου, αν εγώ εσένα σε έπαιρνα και αυδανιζόμουν δια τηλεφώνου, τι θα έκανες εσύ? Λέει, εκείνη θα το σωτόκλεινα το τηλέφωνο. Άρα για να κρατήσω άλλος ανοιχτό το τηλέφωνο. Κάτι γίνεται. Άρα του άρεσε, το δεχότανε αυτό το φλερτ. Δεν ήταν ότι δεν το δεχότανε. Μήπως τώρα μπερδέψουμε με αυτές τις καταγγελίες λιγάκι το φλερτ με το πραγματικό. Είπε και ένα άλλο η Ελένη Φιλίνη. Και μ' άρεσε μια ωραία ατάκα που άμα τα συνδυάσουμε όλα αυτά, βέβαια παιδιά θα δείτε. Είπε η Φιλίνη, λέει... Εγώ, λέει, είμαι πάντα καχύποπτη όταν βλέπω άτομα που δεν έχουν μεγάλο... ξαφνικά να εφαίνονται και να... κάτι συμβαίνει. Εντάξει, τώρα δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Και εγώ είμαι 47 χρονών γυναίκα, έχω δει πολλά, έχω ακούσει πολλά.
Έχουμε βιώσει πολλά και εμείς σαν γυναίκες και εμείς θα μπορούσαμε τώρα να παίζαμε στην τηλεόραση, αλλά δεν καθίσαμε σε κανένα στα ποδαράκια. Και μας πιάσανε φίρμες ηθοποιοί να κάτσουμε στα ποδαράκια τους, να μας καυλαντήσουν, να το πω και έτσι λαϊκά. Δεν κάτσαμε όμως. Φύγαμε. Και γι' αυτό βρισκόμαστε στο NSDV και κάνουμε το χόμπι μας. Εντάξει. Για να τα ανέχτηκα κάποια πράγματα, τα ανέχτηκα για κάποιο λόγο. Και τώρα βέβαια δεν τα πάω καλά με τη συνείδησή μου που έμεινα μόνη μου και κάνω τον αυτοέλεγχό μου. Δυσανασχετώ με τον εαυτό μου που δέχτηκε αυτό το πράγμα να το κάνει και εφόσον δυσανασχετώ το βγάζω. Αλλά, ναι, δηλαδή, εντάξει. Σου λέει πιέστηκα, έσκυψα το κεφάλι γιατί ήθελα να πετύχω στα επαγγελματικά μου. Και τώρα εμένα αυτό που έκανε ο εαυτός μου πριν 15 χρόνια δεν μ' αρέσει και θέλω να το ξεφωνήσω. Τέλος πάντων. Λυπάμαι πάρα πολύ τον κύριο Φιλιππίδη, πάρα πολύ τον λυπάμαι, πάρα πολύ τον λυπάμαι, γιατί ένας άνθρωπος με τόσο υπέρτατο ταλέντο, με τόσο πρικισμένος, τόσο... Τι να πω. Δε, δηλαδή, θέλω να πω για την κυρία Τσιλίδου, την Έφη, που έτσι μου έρχεται να την πάρω να μιλήσουμε ζωντανά μαζί της αυτή τη στιγμή. Μας το είχε πει στην τελευταία εκπομπή το Φεβρουάριο του 21. Φεβρουάριο-Μάρτιο του 21 μας το είχε πει η κυρία Τσιλίδου. Θα γίνουν αλλαγές, θα ξεσκεπαστούν πράγματα, θα φανούν πολλά πράγματα. Και πραγματικά φανήκανε πάρα πολλά πράγματα και ξεσκεπάζονται. Να το που γίνονται αυτά. Και ότι, τέλος πάντων, φανήκαν όλα αυτά. Να βάλω ένα τραγούδι μέχρι να έρθει ο καλεσμένος μας, γιατί έχει βρει κίνηση στη Βουλιαγμένης. Ο κόσμος τρέχει να προλάβει, γιατί υποτίθεται ότι αύριο θα μας κλείσουν πάλι. Τώρα δεν ξέρω τι είναι όλο αυτό, αυτό το φυσαρμόνικα. Είναι λιγάκι εκνευριστικό. Θα μου πεις, παίρνει απόφαση η κυβέρνηση να κλείσει τα μαγαζιά για 3 εβδομάδες. Και βγαίνουν οι έμποροι και παραδίδουν τα κλειδιά. Σου λένε οι έμποροι και εμείς ρε παιδιά να ζήσουμε. Σωστό. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Ναι. Γιατί και αυτό πάει ακόλουθο. Ο ένας με τον άλλον. Ο έμπορας δεν θα πουλήσει τον άλλον που δεν θα πληρώσει τον νίκη. Αυτός που είχε το μαγαζί και δεν παίρνει τα νίκια δεν θα μπορεί να πάει να ψωνίσει να φάει. Και γενικά πάει το ένα ροδέλα, το ένα μετάλλο. Βλέπουμε όμως σε άλλες χώρες, όπως είναι η Αυστραλία, έμεινε 4 μήνες κλειστά η Αυστραλία από πέρυσι το Μάρτιο μέχρι το καλοκαίρι έμεινε κλειστή. Δεν δέχτηκε καθόλου κόσμο και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι είναι ανοιχτά. Φοράνε μάσκες μόνο σε κλειστούς χώρους. Έχουμε επικοινωνία με Έλληνες Αυστραλούς που μας τα λένε. Στην Κίνα το ίδιο, καθαρίσανε. Ενώ αυτό το φυσαρμόνικα κλείνω ένα μήνα, ξανανοίγω 2 εβδομάδες, ξανακλείνω 1 εβδομάδα, ξανανοίγω, αυτό είναι και σκοτσέζικο ντουζ για τους πολίτες, ωραία, δηλαδή είναι εκνευριστικό αφάνταστα, και είναι και ψυχοφθόρο, γενικά είναι ψυχοφθόρο και δεν βγαίνει και αποτέλεσμα έτσι. Ούτε το εμπόριο μπορεί να μαζέψει λεφτά, δηλαδή συγγνώμη, ανοίγει ένα μαγαζί για 15 μέρες και κλείνει για άλλες 15. Τι θα κάνει αυτές τις 15 μέρες δηλαδή, τι βοήθεια θα έχει. Καλύτερα δεν είναι να μένω 6 μήνες κλειστός και ανοίγω μετά σε 6 μήνες και είμαι εντάξει. Ποιο νοικοκυρεμένη οργάνωση δεν είναι αυτή. Θα μου πεις και η κυβέρνηση τώρα βρίσκεται στη μέση, έχει τους εμπόρους, έχει τους έτσι, έχει τους αλλιώς, αντί να τα φέρει όλα βόλτα. Κανονικά έπρεπε να πει παιδιά τέρμα όπως κάναμε το Μάρτιο, 4 μήνες, 3, 2, να το τελειώσουμε. Να είναι κάπως έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί τώρα που θα έρθει και ο κύριος Βασιλάκης ο οικονομολόγος θα ανοίξουμε και αυτό το θέμα. Πόσο το κεφάλαιο έχει εκμεταλλευτεί τον εργαζόμενο. Πόσοι που βρίσκονται σε αναστολή αύριο δεν θα έχουν δουλειά. Πόσο καλύβεται και έχει προστάσει ο εργαζόμενος. Εκείνη η επιθεώρηση εργασίας υπάρχει, καταργήθηκε, γιατί κάτι τέτοιο πήρε το αυτί μου ότι έχει καταργηθεί η επιθεώρηση εργασίας, δεν υπάρχει. Τα δικαιώματα του εργαζόμενου υπάρχουν ή έχουν καταργηθεί, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλοί νόμοι
μέσα στον ιό που έχουμε χάσει την μπάλα, νομίζω. Πρέπει να φέρω κάποιον να μας πει για τα εργασιακά δικαιώματα τώρα αυτή την εποχή. Θα είναι ένας άλλος μου στόχος αυτός. Βέβαια λέω τους στόχους μου και μετά μου τους κλέβουν, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω ένα κομματάκι έτσι για να ακούσουμε λιγάκι να... Για να μην περνάει έτσι άσκοπα η ώρα, να κάνουμε μια εισαγωγή σε όλα αυτά που λέμε. Εγώ θα σας πω τι έχει αποφασιστεί για το συνταξιοδοτικό από πρώτη του έτος. Ωραία. Τι έχει βγει. Έτσι για να πάρουμε μια εικόνα. Λοιπόν.
Είναι ένα κείμενο του κυρίου Κατσαγιάννου που θα σας διαβάσω. Λοιπόν, 9 λέει κατηγορίες ασφαλιζόμενων θεμελιώνουν, ασφαλισμένων θεμελιώνουν συντοξιδοτικό δικαίωμα φέτος, σύμφωνα με τα ισχύοντα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης. Όπως σημαίνει στο capit.gr ο εργατολόγος Δημήτρης Μουσελίμης, δεν επέρχεται καμιά αλλαγή στα συντοξιοδοτικά δικαιώματα για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31 Δεκάτου του 2021. Άρα, ό,τι πούμε, κάτσε ρε παιδιά, δεν επέρχεται καμιά αλλαγή στα συντοξιοδοτικά δικαιώματα για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τέλος του χρόνου. Τέλος του 2021. Επομένως, όσοι έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία σύνταξης μέχρι 31 Δεκάτου του 2021, δεν θίγονται αποδεχόμενες αλλαγές της ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν από 1η-1η του 2022 και έφεξης. Δηλαδή, κάποιοι φίλοι μου που είναι να βγουν στη σύνταξη μετά από 50 χρόνια και έχουν 40 χρόνια ένσημα, δεν χρειάζεται να... Δεν τους πιάνουν οι καινούργοι νόμοι που θα ισχύουν από τώρα, από το 2022. Και πάμε λοιπόν. Το δικαίωμα για αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί και ισχύει κανονικά και δεν καταργείται μετά την 1η-1η-21, τονίζει ο ίδιος. Σημειώνεται πως ο τελευταίος νόμος που τροποποίησε τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης είναι ο νόμος 4.336/2015 από 18 Αυγούστου του 2015. Ο πρόσφατος νόμος 4.670 του 2020 δεν τροποποίησε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά τα ποσοστά αναπλήρωσης της σύνταξης, προβλέποντας αύξηση στα εν λόγω ποσοστά για όσους έχουν από 30 και άνω έτη ασφάλισης. Εξάλλου, δεν υφίσταται διαδικασία καταχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31 Δεκάτου του 2021. Επομένως, οι ασφαλισμένοι υποψήφοι συνταξιούχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμιά ενέργεια ή στην υποβολή κάποιας αίτησης προς ΕΦΚΑ. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Δημήτρη Μουσελίμη, το καθεστώς στο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης ανακατηγορία ασφαλιζομένων έχει ως εξής. Μισθωτή δημοσίου για πλήρη σύνταξη άντρες-γυναίκες. Με 25 έτη το 2010 και συνολικά 37 έτη ασφάλισης μέχρι 31 Δεκάτου του 2021 και την ηλικία 61 ετών και 2 μηνών. Ωραία. Με 25 αιτία το 2010 και συνολικά 35 ασφάλισης μέχρι 31 ετών και την ηλικία 61 ετών. Τι είναι αυτό τώρα. Μητέρες ανήλικων. Τρεις γονείς, δεν ξέρω, για μειωμένη σύνταξη άντρες και γυναίκες που διορίστηκαν πρώτοι το 1983 έως 12 του 1992. 55, 56, 58 ετών. Εδώ λέει για τις μητέρες ανηλίκων. Πω. Πρώην ο άντρες λέει για πλήρη σύνταξη. Mm. 10.500 μέρες ασφάλισης μέχρι 31 Δεκάτου του 12 για συνολικά. Τώρα τι έχουμε, 2000. Δεν
Δεν τα κατάλαβα πάλι αυτά. Τέλος πάντων έχουν αλλάξει ηλικίες από ό,τι κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ βλέπει, μου βγαίνουν και άλλα οικονομικά εδώ όμως. Να, εδώ μου βγει και λέει το σχέδιο, λέει, δισεκατομμυρίων δολαρίων της Affirm για να φανίσει τις πιστωτικές κάρτες. Τον Απρίλιο του 1986 ο 10χρονος Max Levin και η οικογένειά του ζούσαν τότε στο Κιέβο της Ουκρανίας, μόλις 145 χιλιόμετρα νότια του πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ. Παρότι η Σοβιετική κυβέρνηση προσπάθησε να καλύψει το μέγεθος της πυρηνικής... Δεν ακούγομαι. Ναι, το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό και αμέσως πήρε τον Μάξ και τον αδερφό του και πήγαν να ζήσουν στη γιαγιά του στην Κρυμαία, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Η μαμά του ήταν φυσικό στο επάγγελμα. 5 χρόνια λοιπόν αργότερα η οικογένεια έφτασε στο Σικάγο ως Εβραίοι πρόσφυγες με μόλις 700 δολάρια στην τσέπη. Το ρούβλι είχε καταρρεύσει και η κυβέρνηση είχε θέσει περιορισμού στο ποσό των χρημάτων που μπορούσε κάποιος να βγάλει από τη χώρα. Ερχόμενος στην Ηνωμένα Έθνη, στη ΣΥΠΑ, από μια σοσιαλιστική χώρα, πέραν πολλών άλλων, δεν ήμουν προετοιμασμένος για πολλά από τα πράγματα που ισχύουν εδώ. Καλά και κακά, θυμάται ο Λέβιν. Απέκτησα, λέει, την πρώτη πιστωτική κάρτα λίγα χρόνια μετά την έλευσή μου στην Αμερική και ρηπή οφθαλμού κατέστρεψα το πιστωτικό μου προφίλ καθώς δεν είχα ιδέα πώς να αξιοποιήσω αυτό το ισχυρό εργαλείο, προσθέτει. Στις 13 Ιανουαρίου, ο Άφριμ, Χοντ Ιφριντα, η εταιρεία που παρέχει δάνεια σταθερής δόσης, πρακτική γνώση και όσα αγόρασε τέλος πληρών. 13 λέει Ιανουαρίου, η μέρα που ο Άφριμ, Χολντένις, δεν ξέρω πώς λέγεται, η εταιρεία, λέει, που παρέχει δάνεια σταθερής δόσης, πρακτική γνώση της και ως αγόρασε τώρα πλήρωσε μετά. Αυτή λοιπόν την εταιρεία, λέει, την έστησε ο Λέβιν και τρέχει ως διευθύνων σύμβουλος εισήχθη στο χρηματιστήριο. Η τιμή των μεταχών του Άλφη διαπλασιάστηκε την ημέρα όταν... Μάλιστα. Πώς γίνεται λοιπόν να τον αξιοποιήσει, έφτιαξε αυτό, λέει, με την επωνυμία και ένα μαύρο μπλουζάκι με την επωνυμία Affirm. Αυτός έφτιαξε το Pi Play που κάνει με... σε ηλικία 23 ετών. Δισεκατομμυρίουχος λένε σήμερα. Α, είναι αυτοί που μας παίρνουν και μας λένε μας δώσουν δάνεια. Η Άφιρμεν τι κάνει, λέει, σου δίνει δάνεια χωρίς όμως να παίρνει τόκους, υπερημερίες και παρέχει τη δυνατότητα στους αγοραστές να γνωρίζουν εκ των προτέρων το συνολικό επιτόκιο που θα καταβάλουν για κάθε αγορά μέσω σταθερών δόσεων που κυμαίνεται συνήθως 3 12 μήνες ή για μεγαλύτερες αγορές 4 χρόνια. Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές μπορούν να εξασφαλίσουν άμεσα χρηματοδότηση από την Affirm για μια ακριβή αγορά, πληρώντας κάθε μήνα χωρίς όμως να επιβαρύνονται από τις συνήθες χρεώσεις των πιστωτικών καρτών. Αντίθετα, στην περίπτωση μιας τυπικής πιστωτικής κάρτας, κάθε νέα αγορά, ακόμα και αν αυτή είναι της τάξης των 4 δολαρίων συνήθως, επιφέρει τόκους. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 40% των κατόχων πιστωτικών καρτών συνήθως καθυστερούν την εξόφληση στο δόσεό τους. Καλό αυτό, γιατί σου λέει και τι, ναι, ωραίο αυτό, αλλά αυτός από πού κερδίζει. Ωραίο αυτό, μπράβο, ωραία. Α, και μια άλλη πάλι, είναι η Cladbus. Γενικά έχουν βγει πολλές τέτοιες εταιρείες και μας παίρνουν και τηλέφωνο αυτοί, ε.
Μάλιστα. Λοιπόν, αργεί ο καλεσμένος μου, για να δούμε τι άλλο θα διαβάσουμε μέχρι να έρθει. Σκέψου τι κίνηση έχει βουλιαγμένη, γιατί με πήρε ο άνθρωπος και μου λέει στη βουλιαγμένη και κίνηση. Και με πήρε 6 παρά. Σκέψου δηλαδή, από τον Άι Γιάννη να έρθει εδώ. Τώρα θα έχει βρει και πρόβλημα με το παρκάρισμα. Νέα Σμύρνη αγάπη μου. Νέα Σμύρνη αγάπη μου. Που δεν έχουμε πού να παρκάρουμε. Που ήμασταν παιδιά και χαιρόμασταν. Δεν έχουμε ούτε ήλιο στη Νέα Σμύρνη πια. Αχ, πώς μας την κάνατε έτσι τη Νέα Σμύρνη. Πώς. Κάποιοι είχαν πει, τέλος πάντων, κάτσε να δούμε, πρέπει να αλλάξουμε. Δεν ξέρω, νεοσμυρνιώτες μου, αυτοί που είστε γέννημα θρήμα νεοσμυρνιώτες, πρέπει να κάτσετε να σκεφτείτε πολλά πράγματα. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε, γιατί εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει που δεν έχει που να παρκάρουμε. Δεν μ' αρέσει που χτίζονται θεόρατες πολυκατοικίες, οχταόροφες και έχουν καλύψει και δεν βλέπουμε ήλιο, ρε παιδιά, περνάς από στενά. Και δεν έχει ήλιο, δηλαδή, τι να το κάνω εγώ να αγοράσω 300 χιλιάρικα διαμέρισμα που πήγα και ρώτησα και να μην έχω ήλιο. Να πρέπει δηλαδή να πάρω στον 5ο όροφο για να έχω ήλιο. Γιατί ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος δεν έχει ήλιο, αφού είναι γύρω-γύρω πολυκατοικίες, αλλά το διαμέρισμα κάνει 300 χιλιάρικα. Δεν ξέρω, γι' αυτό είναι αυτό που λέγαμε για την οικοδομή. Ναι, να αναπτυχθεί η οικοδομή, να φέρει ο κόσμος ψωμάκι, αλλά θα χάσουμε τον ήλιο μας. Έπρεπε να μπει ένα αυτό, να λέει Νέα Σμύρνη μέχρι 5 όροφα. Γιατί να κάνουμε 8 όροφα και να κρύβεται ο ουρανός. Και γιατί δεν φτιάχνουμε και ένα πάρκιν. Πού είναι μερικά οικόπεδα να τα εκμεταλλευτούν να κάνουν αυτά τα πάρκιν τα... που είναι έτσι, που είναι σαν διαμερίσματα, σαν όροφα. Το είχε πει η αντιπολίτευση, το είχε πει σαν ιδέα εδώ. Πού είναι τώρα, τι να κάνουν και αυτοί καημένοι. Για πάμε να δούμε για κάποια μέτρα στήριξης που είπε η κυβέρνηση στο θέμα του τουρισμού. Για πάμε. Τα μέτρα για την αγορά εργασίας, λέει, όπως εξειδικεύθηκαν σε συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αυστηρότητα μέτρα κοινωνικής αποστοποίησης στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας, έως τις 28 Φεβρουαρίου, παρουσίασε η Γενική Γραμματέας Εργασίας Ιάννα Στρατινάκη. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι μια κοινή υπουργική απόφαση πώς θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες, καθιστώντας δικαιούχοι την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 5,34 για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Το 2021, εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού και συγκεκριμένα ξυναγοί, τουρίστες, συνοδοί και εποχιακοί εργαζόμενοι σε τουριστικά γραφεία, χειμερινά καταλήμματα κτλ. Κτλ. Ειδικότερα τα μέτρα διαμορφώνονται ως εξής. Όσο αφορά τις αναστολές συμβάσεων εργασίας για το μήνα Φεβρουαρίου, επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων αναστέλλεται η δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής από την 5η 11 Ιανουαρίου του 2021 και ώρα 6, πρέπει υποχρεωτικά να προαναγγείλουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για χρονικό διάστημα από 11 Δευτέρου και όχι πέραν της 28ου. Άρα τώρα πρέπει να πάνε να καταθέσουν τα χαρτιά για αυτούς που θα βγουν σε αναστολή και έχουν το δικαίωμα μέχρι 14 Φεβρουαρίου, μέχρι την Κυριακή.
Σε περίπτωση που επιχείρηση έχουν ήδη προαναγγείλει την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενών τους για όλο το Φεβρουάριο ή για χρονικό διάστημα αναστολής που λύγει μετά τις 11 Δευτέρου, ως πληττόμενες πρέπει να προβούν στην υποβολή δύο δηλώσεων. Μια δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας του εργαζόμενού τους ορθής επανάληψης ως πληττόμενες, ώστε να δηλωθεί ως χρονικό διάστημα αναστολής στο διάστημα 1η Δευτέρου ως 10 Δευτέρου. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται καμιά μεταβολή των δηλωθέντων εργαζόμενων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το διάστημα αυτό. Εμείς που είμαστε ήδη, τι γίνεται? Υπενθυμίζεται ότι κατά το διάστημα της αναστολής δεν απαγορεύονται οι ρητά ή απαγόρευση πωλήσεων και η διατήρηση των θέσεων εργασίας για την επιχείρηση που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού. Επεκτείνεται η διάρκεια του προγράμματος συνεργασία ως τις 31 Μαρτίου του 2021. Ενεργοποιούνται εκ νέου οι άδειες ειδικού σκοπού με το κλείσιμο των σχολικών μονάδων. Διατηρείται στο 50% το ποσοστό υποχρεωτικής τηλεργασίας όπου αυτή είναι εφικτή ή η προαναγγελία των εργαζόμενων που τίθονται σε καθεστώς τηλεργασίας γίνεται με ειδικό έντυπο, εργάνη μη τήρηση του ορίου, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι του σώματος επιθεώρησης εργασίας για τήρηση των μέτρων όσο αφορά στους κανόνες της τηλεργασίας, τη χρήση της ιατρικής μάσκας, την τήρηση αποστάσεων, διατηρούνται τα ευελεξία 2 ωρών στην προέλευση και αποχώρηση των εργαζόμενων από την εργαστία, χορήγηση άδεια 3 ωρών εντός της ημέρας των εργαζομένων, ανοίγει την επόμενη εβδομάδα ειδική κατάλαβα. Ναι. Επεκτείνεται το μέτρο υποβολής μονομερών δηλώσεων για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ώστε να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Με υποβολή μονομερούς δήλωση άνεργη από τον κλάδο τουρισμού επισυστισμού, για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση επαναπρόσληψης, θα λάβουν έκτακτη αποζημίωση 400 ευρώ. Με κοινή υπουργική απόφαση που θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες καθιστάται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2021 εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού και συγκεκριμένα ξεναγή, τουριστική συνοδή, εποχιακοί εργαζόμενοι σε τουριστικά γραφεία, χειμερινά καταλήματα κτλ. Επεκτείνεται το Ταμείο Ανεργίας για τους χρόνιους άνεργους, χορηγείται ειδική οικονομική ενίσχυση για επιχειρήσεις εργοδότες ξενοδοχειακών καταλυμάτων 12 μήνες λειτουργίας, καλύπτονται εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου του 2021 στα τουριστικά καταλύματα, χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χωροθέατρα κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Ναι, ποιος είναι αυτός ο ηθοποιός, τον ξέρουμε εμείς? Ο Δημήτρης λέει Μοθόνιος, το πρωινό κατέγγειλε ένα σκηνοθέτη που τον βίασε πάλι. Κάτσε να το ακούσουμε λίγο κι αυτό. Μόνο θα ακούτε εσείς, εγώ θα βλέπω. Για
λεκτική κακοποίηση, για σωματική κακοποίηση. Πώς το βιώνεις όλο αυτό, Δημήτρη? Κοίτα, για αρχή θέλω, αισθάνομαι πραγματικά την ανάγκη να το πω ότι το θέατρο είναι, αν θέλεις να παραφράσουμε τη φράση του Σέξπιρ, φτιαγμένο από το υλικό των ονείρων. Και έχω πραγματικά την αίσθηση ότι δεν επιτρέπεται κανένας να χαλάει τα όνειρά μας και να τα κάνει εφιάλτες. Εγώ έχω δουλέψει από το 2006 που τελείωσα τη σχολή του θεάτρου τέχνης, ασταμάτητα μέχρι και φέτος που δεν υπήρχε θέατρο και δουλεύαμε μαζί, όπως πολύ καλά θα θυμάσαι. Μου έχουν τύχει και κακοποιητικές συμπεριφορές. Έχω φύγει μία φορά από μία παράσταση του Εθνικού, την οποία έκανε ένας σπουδαίος σκηνοθέτης που ήταν διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν, ο Ολιβιέ Πι. Αυτά στα λέω γιατί είναι καταγεγραμμένα και έχουν καταγραφεί. Που η παράσταση ήταν σωματικά πολύ κακοποιητική από έναν συνταγωνιστή που ήμουν ήταν. Εγώ. Και ο σκηνοθέτης, επειδή έτσι είχε μάθει και είχε πολύ λίγο χρόνο, όταν στη γενική δοκιμή, επειδή έκανα όλες τις σκηνές μαζί, αρρώστησα, θεώρησε ότι τον κατηγορώ εκείνον για αυτό που μου είχε συμβεί και με απέλησε. Θέλω όμως να πω ότι έχω μια πολύ καλή εμπειρία από το θέατρο και ότι δεν είναι έτσι. Εμένα με αφορά η κακοποίηση προσωπικά, πραγματικά, και γι' αυτό θέλω να μιλήσω. Και ήθελα να μιλήσω σε σένα, επειδή έχουμε αυτή τη σχέση και σε νιώθω πολύ κοντινό μου άνθρωπο, πραγματικά. Ακούω πάρα πολλά πράγματα τα οποία με θυμώνουν. Δεν λέω ότι η δική μου άποψη είναι σωστή, όλες οι απόψεις έχουν μια βάση, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να δεχτώ το σχόλιο αυτή τη στιγμή στο μέσο με το οποίο γίνεται η ανακοίνωση της κακοποίησης. Αν εγώ βρω το θάρρος και θέλω απλώς να μιλήσω σε σένα και αυτό να το καταγράψει η κάμερα, είναι θεμητό. Αν κάποιος έχει κάτι να καταγγείλει που είναι μεμπτό και πηγαίνει στον εισαγγελέα, επίσης. Βλέπω σχόλια του στυλ γιατί τώρα, τι τώρα, τι συμβαίνει τώρα κτλ. Εγώ μεγάλωσα μια οικογένεια που ήταν πάρα πολύ δομημένη. Όπως ξέρεις και έχω μοιραστεί και με σένα, οι γονείς μου ήταν καθηγητές, ο πατέρας μου καθηγητής, η μητέρα μου αρχαιολόγος. Με το που με γέννησε, σταμάτησε να ξεναγεί γιατί ήταν ξεναγός και ήταν σε ένα σχολείο καθηγήτρια για να έχει περισσότερο χρόνο με μένα. Μεγάλωσα με πάρα πολύ αγάπη, με φροντίδα, με γνώσεις αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν. Αλλά όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, υπήρχε ένα πρόσωπο στο πολύ στενό συγγενικό περιβάλλον, το οποίο ήταν κακοποιητικό μαζί μου από πολύ μικρή ηλικία. Λοιπόν, τι συμβαίνει όταν έρχεται κάποιος και κακοποιεί ένα παιδί? Σας λέω το δικό μου βίωμα. Το παιδί δεν αναγνωρίζει την πράξη ως κακοποίηση. Είναι τόσο αδύναμη η ψυχή, όταν δεν έχει εκπαιδευτεί η ψυχή κάποιου ανθρώπου ή το DNA του, να είναι αναγκαστικά ισχυρός. Εγώ δεν το αναγνώριζα. Για πάρα πολλά χρόνια δεν καταλάβαινα. Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε στα 6. Εννοείς ότι γινόταν... Ναι. Κατ' εξακολούθηση πράγματα τα οποία δεν μπορούσα κι εγώ ίδιος να τα αντιληφθώ. Αισθανόμουν ότι αυτός ο άνθρωπος με αγαπάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς να σας το πω αλλιώς. Ας μέχρι πούνε, η τελευταία φορά που έγινε και εκεί πάγωσα, διότι κατάλαβα, γιατί αυτά είναι μνήμες που είναι θαμμένες μέσα στο σώμα. Δηλαδή εγώ η αίσθηση που είχα και έχω κάνει τώρα 11 χρόνια ψυχανάλυση για να μπορέσω να το δουλέψω αυτό το πράγμα. Αναμνήσεις έχουν μπλοκαριστεί και ολόκληρες. Διότι ο μηχανισμός όταν συμβαίνει αυτό και δεν είσαι στην κατάσταση που θα ήμουν τώρα, όπως αυτά που διαβάζω, γιατί δεν το πάταγες δύο χαστούκια. Εμένα αυτό με τρόμαξε, αν μπορώ να σου δώσω να καταλάβεις, ότι αγνοούσα όλα αυτά τα περιστατικά, ήταν κάπου πίσω θαμμένα στο μυαλό μου και όταν συνέβη κάτι πολύ χειροπιαστό, που δεν μπορούσα να το αντικρούσω, σε μια ηλικία μεγάλη πια, δηλαδή όταν ήμουνα 2009, 26 χρονών, ήρθε ξανά αυτός ο άνθρωπος, με προσέγγισε με τον ίδιο τρόπο και έκανε μια συγκεκριμένη κίνηση που πια δεν μπορούσα να την αγνοήσω, εκεί. Σαν να ξύπνησε το σώμα μου, να θυμήθηκε όλα τα προηγούμενα και η αντίδρασή μου, ενώ ήμουν 26, ήταν όπως αυτή που διαβάζω σε όλες τις καταγγελίες τελευταία. Δηλαδή, η σκέψη που έκανε το μυαλό μου είναι αυτό συμβαίνει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και μάλλον θα προχωρήσει και παραπάνω. Και ο μόνος λόγος που δεν ολοκληρώθηκε και δεν έγινε κάτι ολοκληρωμένο, για να σου το πω κομψά, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος πάγωσε.
Όταν ήσουν μικρό, δεν συνειδητοποιούσε. Όχι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έχω εικόνε. Έχω εικόνε διάσπαρτε, α πούμε. Δηλαδή να με πηγαίνει δηλαδή για μπάνιο σε μια παραλία και να ξαπλώνει δίπλα μου στην πετσέτα. Και μετά δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν κάτι που δούλευε πάντα μέσα μου. Γι' αυτό και υπήρχε και μια περίοδο που ξέρεις, μόνο με το αλκοόλ μπορούσα να ξεπεράσω όλο αυτό το σύννεφο που υπήρχε. Και που με ακολούθησε φυσικά στην πορεία μου, διαμόρφωσε όλη τη σεξουαλική μου ταυτότητα και την ταυτότητά μου ως ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καμία ενοχή απέναντι στη σεξουαλικότητα και πιστεύω ότι γενικά. Συγγνώμη, τώρα αυτό δεν το έκανε όμως κάποιος σκηνοθέτης που λένε σκηνοθέτης έτσι. Αυτό το έκανε κάποιος θείος του. Για μένα είναι. Δεν λέω ότι η κακοποίηση καθόρισε τη σεξουαλικότητά μου, αλλά δεν μπορώ και να ξέρω πώς θα ήμουν αν αυτό δεν είχε συμβεί. Στην πορεία της ζωής μου, προσπαθώντας να κάνω συνεχώς. Εντάξει τώρα, αυτό πάει να δικαιολογήσει τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι τώρα, γιατί και έχω γνωρίσει και άλλο παιδί. Τώρα, αυτό που λέει τώρα ο ηθοποιός ο Δημήτρης, είναι, το έχει πάθει και ένας φίλος μου αυτό, ο θείος του, τον... Του κάνει τι του κάνει και το παιδί αυτή τη στιγμή, ενώ είναι ένα αντράκι, ξέρω εγώ, έχει την ανασφάλεια. Μήπως είμαι και λίγο έτσι. Πω πω, τι να πω, τι κρίμα. Δεν έχουμε που δεν έχουμε άντρες. Μου τους βατεύεται κιόλας, ρε παιδιά, έλεος, δηλαδή έλεος. Α, μου χαλάτε τα ντράκια. Θεοί, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί να, και αυτός από θείο το έπαθε, από συγγενή το έπαθε κι αυτός. Παναγία μου, εγώ να τους φοβάμαι τους συγγενείς. Α, όλα αυτά τα φοβάμαι. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ λεπτά πράγματα αυτά και γίνονται πολλά και τώρα ακούγονται γιατί υπάρχει τηλεόραση. Πιο παλιά που δεν ακουγόντουσαν. Εμένα μου είχε πει ο μπαμπάς μου ότι τα παλιά τα χρόνια, αυτό που είπε ο Χαϊκάλης δηλαδή, στέκεται, είναι κάτι παρόμοιο που είχε πει και ο Γκλέτσος. Και ο μπαμπάς μου που δεν είναι πια στη ζωή μου λέει ότι πριν 70 χρόνια, ωραία, πώς να το πω τώρα, γιατί δεν ξέρω, είμαι και στην κάμερα. Ήτανε μαγιά. Το είχανε μαγιά τότε. Δηλαδή αυτοί που ήταν με το μισό μανίκι. Το είχανε μαγιά να βατεύουνε τα άλλα τα τέτοια. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Αλλά ήτανε μαγιά. Βασικά, παιδιά, γι' αυτό κατέβηκε ο Χριστός. Για να μας βάλει την ηθική μέσα μας. Γιατί... όντως ήμασταν ζώα και ζώα, αμή τι άλλο, τα ζωάκια, τα τετράποδα έχουν καλύτερη ηθική από μας. Γι' αυτό υπήρχαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γι' αυτό δεν υπήρχαν οι αιμομιξίες, γι' αυτό υπήρχαν όλα αυτά τα τρελά πράγματα. Ξέρουμε άλλωστε και οι αιμομιξίες από πού ήτανε. Εντάξει, αυτά τώρα δεν ακούγονται. Πόσα αδέρφια, ξαδέρφια έχουν παντρευτεί και έχουν κάνει οικογένειες και μετά λένε ότι επειδή είναι ίδιο το αίμα βγάζουν και προβληματικά παιδιά. Τα παλιά τα χρόνια τα προσέχανε πάρα πολύ αυτά. Οι γιαγιάδες, οι παππούδες και τα είχαν κρυφά. Απλά τώρα φαίνονται πιο φανερά. Αυτό. Πώς λεγόντουσαν μωρά αυτοί με το ένα μανίκι. Οι μάγκες τέλος πάντων αυτοί. Τότε σου λέει ήταν μαγιά ένας άντρας να βάτευε έναν άλλον άντρα. Ναι, ήταν μαγιά. Γιατί βάτευε το φλόρο. Καταλάβατε, ο μάγκας βάτευε το φλόρο. Ο μάγκας βάτευε το φλόρο. Πώς να το πω τώρα. Ναι. Και κάποτε ήταν μαγιά αυτό το πράγμα. Γιατί δεν υπήρχε ηθική. Εντάξει, υποτίθεται ότι εμείς οι άνθρωποι ξεχωρίζουμε από τα τετράποδα και από τα άλλα ζωάκια, γιατί έχουμε πνεύμα, έχουμε ηθική. Έχει κατέβει ο Χριστός και μας δίδαξε το πνεύμα. Αφήστε το Χριστό, γιατί πολλοί κόσμος δεν είναι χριστιανός. Ο Βούδας,
Μίλησε για αγάπη, μίλησε για αξίες, μίλησε για ηθική. Οι Ινδουιστές το ίδιο, οι Μουσουλμάνοι το ίδιο, οι Εβραίοι το ίδιο. Υποτίθεται ότι εκεί ξεχωρίζουμε, ότι έχουμε ηθική. Ηθική. Αν δεν έχουμε πια ηθική όμως, δεν έχουμε. Αν και υπάρχει μέσα μας. Και γι' αυτό τώρα τη δράνει οι άνθρωποι, γιατί αυτή την ηθική πρέπει να δουλεύουμε στα σχολεία, αυτή την ηθική πρέπει να δουλεύουμε στις τηλεοράσεις. Και νομίζω ότι και ο ιός αυτό την ηθική έβγαλε. Γιατί με το να κλειστώ εγώ μέσα στο σπίτι μου με τον εαυτό μου, παπ, τι κάνω, αυτογνωσία, παπ, τι βγαίνει, η συνείδηση. Η συνείδηση του σου βγάζει τα ανήθικα ή τα ηθικά που έχεις κάνει και σε τρώνε μέσα σου. Και να τις αποκαλύψεις τι γίνεται, να στρώνε όλο. Για να δούμε, λες ο κόσμος να γίνει πιο ηθικός. Μακάρι. Μακάρι όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή μέχρι τέλος του 22, αυτό το μπαμ που γίνεται, αυτό το... να είναι για να πάμε σε ένα κόσμο πιο ηθικό. Με πιο πολύ πνεύμα. Αν και νομίζω η αγαπημένη μας που είχε έρθει την άλλη φορά και που διαβάζω και από πατέρα και που διαβάζω και από άλλα, λέει ότι μπαίνουμε σε αυτή την δεκαετία που θα έχουμε περισσότερο ηθική και πνευματική αναζήτηση και δεν θα είμαστε πια τόσο οι ληστές. Ίσως ο ιός αυτός να μας κάνει αυτό το πράγμα, να φύγουμε από τον κόσμο τον υλικό και να πάμε στον κόσμο του πνεύματος και να ανέβουμε πνευματικά. Έχει αργήσει πάρα πολύ καλεσμένος, με έχει πάει 7 η ώρα. Μάλλον με καλή εκείνος τώρα. Τι να πω. Γιατί έπεσε μαύρο στο Παπαδάκι την εκπομπή για να κάνουμε και κανένα κουτσομπολιό. Να γίνω κι εγώ λίγο πάνω. Τα φώτα έσβησαν online στο στούντιο του καλημέρα. Α, ήταν που έπαιγαινε το blackout. Βέβαια εννοείται ότι το χειρίστηκε έξυπνο ο Παπαδάκης αυτό. Κοιμάται λέει με το μωρό της, δείτε τι κατέγραψε η κάμερα μέσα στη νύχτα. Ένα μωράκι και μια μάνα. Μητέρα κοιμάται με το μικρό της στο διπλό κρεβάτι, όμως κανείς δεν περίμενε αυτό που θα κατέγραφε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που είχε εγκαταστήσει στο δωμάτιό της. Όταν μια μητέρα πέφτει στο κρεβάτι με το μωρό της, περιμένει να περάσει μια ήσυχη βραδιά χωρίς απρόπτατη. Είναι όμως αυτό που έκανε το βίντεο viral. Τι κατέγραψε η κάμερα, για να δούμε τι κατέγραψε η κάμερα. Ναι, 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 δείτε τι κατέγραψε η κάμερα, για να δω. Συμβαίνει κάτι και γιατί δεν απαντάει και στο τηλέφωνο. Για να δούμε λέει το δραματικό παρασκήνιο που μας οδήγησε στο σκληρό lockdown τέλος πάντων. Μα τα έχουμε μάθει όλα αυτά πια. Τι να πω. Τώρα γιατί με πιάσε άγχος με τον κύριο Βασιλάκη και δεν μπορώ να τον πάρω κιόλας. Δείχνει και το τηλέφωνο του Κατρίνα, δεν πειράζει.
ήταν ευλογημένα. Άμα δούμε ότι δεν έρθει 7 και μισή, θα φύγουμε. Εγώ θα κάνω. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Και ο καημένος με πήρε και μια ώρα και μου λέει: έρχομαι, είμαι βουλιαγμένης. Τώρα. Δεν είναι. Ο άνθρωπος τώρα τρέχει κι αυτός. Μα τι είναι κατελημένος τώρα τα νεύρα μου. Για κάτσε να στείλουμε ένα μήνυμα, βρε παιδιά, γιατί αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Ήθελα να ξέρα, αν ήμουν σε ένα κανάλι έτσι μεγάλο, δεν θα βάζαμε διαφημίσεις, ε. Εντάξει, θα δούμε. Ανάτος, είδατε που ήρθε. Λοιπόν, για δώστε με ένα δευτερόλεπτο. Ο καλεσμένος μας ήρθε, μισό λεπτό να ετοιμαστεί και να μας μιλήσει εντάχει βέβαια, θα τα πούμε όλα εντάχει γιατί η ώρα δεν μας παίρνει. Αλλά εντάξει, τι να κάνει, παιδιά πάρα πολύ κίνηση. Αυτό μου λέγε. Εντάξει, έχει κίνηση γιατί ο κόσμος τρέχει να πάει να ψωνίσει, υποτίθεται, τι να πούμε. Και από πού να ψωνίσουμε, αφού δεν μπορούμε να ψωνίσουμε και ρούχα και με τι λέει. Εγώ απορώ και με αυτό που λένε οι μαγαζάτορες. Με τι θα πάει να ψωνίσεις, αφού δεν έχεις λεφτά. Τέλος πάντων. Ακούς με λίγο. We'll be right back.
Παρακαλώ, ναι. Έλα. Ναι. Εδώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Βασιλάκη. Καλησπέρα. Ελάτε λίγο πιο κοντά, κάντε αυτή την καρακλίτσα πιο αριστερά, δεν μας ενδιαφέρει, ναι. Και έλα πιο κέντρο εδώ, ναι, μπροστά ωραία. Μου. Εδώ. Όπου πρέπει να έρθω, θα έρθω να σας κοιτάζω στα μάτια, κατάματα. Τι κάνετε, ένα χρόνο έχουμε να τα πούμε. Ένα χρόνο έχουμε να τα πούμε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Να μιλήσω για την Νέα Σμύρνη, ότι πρακτικά μπορεί να μην πηγαίνουν τα αποτελέσματα της ομάδας του Πανιωνίου όπως θέλουμε, αλλά η Νέα Σμύρνη είναι της καρδιάς μας, η Νέα Σμύρνη είναι το μέρος του πολιτισμού. Και όπως λέμε, όλα αυτά. Μην μου ανοίγει η συζήτηση τώρα, πριν έκανε ένα παράπονο. Ναι, ναι. Και λέω, εγώ είμαι γεννημένη θέρμα εδώ, ε. Βεβαίως. Τη λατρεύω. Δεν υπάρχει λατρεύω, την αγαπώ. Ναι. Λοιπόν, όμως, δυστυχώς για μας, εσύ πόση ώρα έκανες να παρκάρεις? Όχι, απλά και να έρθω, δηλαδή και η κίνηση και λοιπά, 40 λεπτά. Λοιπόν. Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται στη Νέα Σμύρνη. Την έχουν χαλάσει τη Νέα Σμύρνη. Βεβαίως. Την έχουν χαλάσει. Έχουνε, δηλαδή, εγώ έκλαιγα προχτές, περπάταγα έτσι και περπάταγα. Και τώρα πήγα και έπινα καφέ πίσω εδώ από το σχολείο στον Πανιόνιο. Λοιπόν, εδώ κάτω που είναι, ναι, το βεβαίως, σχολείο, που είναι γνωρίζω, στον Πανιόνιο γνωρίζω. Από πίσω. Εγώ σε αυτό το σχολείο πήγαινα. Λοιπόν. Ναι. Εκεί, όταν πήγαινα εγώ το σχολείο, έπεφτε ο ήλιος, κοιλιάζω, τώρα από τις πολυκατοικίες. Βέβαια. Δεν υπάρχει. Και οι τιμές, να το πούμε, των ακινήτων στα ύψη. Στα ύψη, γκαρσονιέρα 70.000. Καλέ. Δεν μιλάμε για 300.000, σου λέει το διαμέρισμα. Ακριβώς. Και δεν έχει ήλιο. Ήλιο δεν ακούστε, έχει. Λοιπόν, πρώτος, δεύτερος, αυτά τρίτος είναι όροφος. Τα αποτελέσματα της κρίσης. Και όχι μόνο της κρίσης, αλλά της αυτό που θα λέγαμε αναισθησίας και εντελώς απραξίας ανθρώπων και κυβερνήσεων, οι οποίες δώσανε χρήματα δανείων σε κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν την ικανότητα να τα αποπληρώσουν, όχι εξαιτίας των δανείων. Θες να σε φτιάξω, Μισό λεπτό για να ολοκληρώσω την τοποθέτηση. Όχι γιατί δεν είχαν την πρόθεση. Δεν πρόσφερε η πολιτεία το κατάλληλο κλίμα να έχουν δουλειές οι άνθρωποι να τα πληρώσουν. Τώρα θα σου πω ένα μαγικό. Πόσοι Έλληνες είστε σε αναστολή και κάθεστε? Γιατί εμένα ένας φίλος μου στο Εγάλαιο έχει ένα οικόπεδο και βλέπει κάποιους εργάτες, ξέρω, και λέει, ρε παιδιά, ποιος είναι εδώ μηχανικός να ρωτήσω που έχω ένα οικόπεδο? Και πηδάει ο πεταντζής, άλλο θα πω ο πεταντζής, ναι, δεν ναι. θα πω τη χώρα, ναι. και λέει, πόσο το δίνεις, το παίρνω εγώ. Ναι. Βεβαίως, πώς απέκτησαν τα χρήματα. Εσύ πες μου, αυτοί οι άνθρωποι, και εσύ δεν έχεις. Όχι, προσέξτε. Ο Έλληνας δεν έχει, παιδιά. Προσέξτε, έλλειψη φορολογίας. Δεν φορολογήθηκαν για τα πραγματικά τους εισοδήματα. Φοροδιαφυγή τεράστια. Το πρώτο. Το δεύτερο, δουλειές οι οποίες ήταν παράνομες. Ναι, αλλά πώς γίνεται αυτοί να έχουν τα προτερήματα και εμείς να πεινάμε? Τρίτον, η κατανάλωσή τους ήταν βασική, δηλαδή είχαν τα βασικά αγαθά, δεν είχαν την υπερκατανάλωση τη δική μας. Τέταρτον, δεν αγόραζαν Mercedes και Porsche και Cayenne και αυτοκίνητα 20.000 ευρώ στα παιδιά τους, τα βάζανε στη δουλειά και απασχολούνταν όλα στη δουλειά. Και πέμπτον και σημαντικότερο, η μόρφωση για αυτούς ήταν για ένα 30-40%, το υπόλοιπο έπιασαν δουλειά τεχνίτες. Είχαν φύγει παλιοί τεχνίτες στη δική μας που κοστίζαν και πάρα πολύ. Θυμάμαι πόσο κόστιζε η τοποθέτηση στα πλακάκια και να σου πω κάτι, τα ίδια λεφτά παίρνουν κι αυτοί. Όχι, όχι, τώρα. Τα ίδια, τώρα ναι, αυτή τη στιγμή. Τώρα ναι, και παραπάνω. Γιατί εγώ έχω τον ξάδερφό μου που κάνει βάφη, πλακάκια και τέτοια και τέτοια και έχω πάρει προσφορές και ο ξάδερφός μου είναι πιο φτηνός, που είναι Έλληνας. Αυτό λέω, αλλά στην πορεία. Και δεν τους στηρίζουμε τους Έλληνες. Αρχικά πήρανε τις δουλειές με τις φθηνές τιμές και μετά κατακτήσαν και ξαναήρθαν στις ακριβές τιμές και πλέον είναι κανονικότατα και πληρώνεις κανονική τιμή και πιο ακριβή. Ναι, ναι. Μου ήρθαν δύο, δεν θα πω από ποια, πώς θέμε, ποιο μέρος και ποια υδραυλική, και πλήρωσα 60 ευρώ για ούτε μία ώρα για απασχόληση, δηλαδή η οποία ήταν ο ένας μετέφερε τα υλικά και ο άλλος έκανε τη δουλειά. Άρα λοιπόν, δηλαδή, για δύο ανθρώπους που δεν χρειαζόντουσαν δύο άνθρωποι αλλά μόνο ένας, ή πήραν 60 ευρώ την ώρα. Είναι πολλά χρήματα για χωρίς, δηλαδή χωρίς υλικά. Λοιπόν, είναι πολλά χρήματα για έναν τεχνίτη που δεν έκανε τίποτα άλλο παρά μια τοποθέτηση.
Όχι δηλαδή να κάνει κάτι δύσκολο μέσα σε ένα εσωτερικό χώρο, σε μια λουζιέρα. Πάμε από αυτό όμως. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν 4 προβλήματα. Τα ξεχωρίζω. Το ένα πρόβλημα είναι δεν δημιουργούμε πλούτο γιατί δεν παράγουμε ιδιαίτερα προϊόντα, γιατί πολύ απλά τα χρήματα που δοθήκαν στην κατανάλωση και όχι στο να παράγουμε πράγματα. Ένα παράδειγμα. Όταν αγοράζεις ένα αυτοκίνητο, πολύ απλά, την ίδια στιγμή εξαρτάσαι από την παραγωγή ενός εργοστασίου σε μια άλλη χώρα, γίνεσαι συνδρομητής. Πολύ καλά κάνεις και παίρνεις το αυτοκίνητο, αλλά την ίδια στιγμή έχεις ξοδέψει ένα κεφάλαιο στην άλλη χώρα. Το έχεις τοποθετήσει, είτε το έχεις δανειστεί, είτε οτιδήποτε. Φεύγουμε από αυτή τη συμπεριφορά. Αυτά να τα ακούσει ο γιος μου που πάει και συντηρεί τους Κινέζους. Το δεύτερο. Όταν έχεις TikTok και όλη η παραγωγή έχει πάει στην Κίνα, και καλώς πήγε στην Κίνα, όχι για κανέναν λόγο. Διότι ορίστε τι σου κάνει η Κίνα τώρα, καλά να πάρεις. Επέλεξαν τον τρόπο να τους έχουν φτηνούς και τελικά όλοι αυτοί αντιγράψαν τα πάντα και παράγουν δική τους παραγωγή και πουλάνε τα δικά τους προϊόντα, ό,τι και κάνουν. Καλά τους έκανε ο Τραμπ. Οι Αμερικανοί. Καλά τους έκανε ο Τραμπ. Και κάποιοι που λένε, α, τον αγαπά και αυτά και αυτά, αυτός αγαπούσε την πατρίδα του. Ήταν ένας Παπαδόπουλος, νομίζω, για την Αμερική. Ναι, μόνο που ο Τραμπ είναι η σημασία του να είσαι σοβαρός. Σε όλα τα πράγματα. Ναι, δεν ήταν σοβαρός αυτό μόνο. Πρέπει να είσαι σοβαρός και να μην κάνεις προκλητικές ενέργειες, δηλαδή όπως λέμε στο θέμα της συζύγου, στο θέμα οτιδήποτε. Είδατε τι κέρδισε. Η μετριότητα κέρδισε. Ο Biden αποτελεί τη μετριότητα. Ένα μέτριο πολιτικό. Να σου πω. Και ο φίλος μας ο Ερντογάν παλάζει και λέει γιατί λέει να υπάρχει αστρονομία και όχι έτσι κατάλαβες. Εντάξει, η Τουρκία θα ανακαλύψει. Αυτός είναι σοβαρός ο άνθρωπος. Θα ανακαλύψει. Υπάγεται στο σοβαρό. Ακούστε. Θα φέρω και θα το πω, κάνω μια δήλωση πολιτική δική μου. Ότι ο παππούς μου το Μάρτιο του 1921, προσέξτε, αποβιβαζόταν με τους Κρήτες, με τα πλοία δηλαδή μέσω Πειραιός, στο λιμάνι της Μήνης, στην Προκυμαία. Και όταν αποβιβαζόταν το ελληνικό στρατιωτικό άγημα, ακούτε, ήταν ανεκρούστη ο εθνικός ύμνος, έγινε του χαμού στην επίσκεψη και ο παππούς μου έγραψε αυτά που έγραψε και τα θυμάμαι. Έχω λοιπόν πλέον το φίλο πορείας του μόνο και όχι τον παππού μου φυσικά, ο οποίος ο άνθρωπος, καλή του ώρα, έκανε αυτό που έπρεπε. Το θέμα ποιο είναι, ότι εμείς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Λοιπόν, η ελληνική κοινωνία δεν πάσει μόνο από αυτά. Έχει μια πολιτική ηγεσία η οποία δεν κάνει ούτε καν όσα έκανε αυτή η πολιτική που είπατε, διότι προσέξτε, επί 7 ετίας υπήρχε η πολιτική σταθερών ισοπηδιών με το δολάριο, δηλαδή αυτό που υπάρχει τώρα και με το ευρώ. Αλλά εκτός από αυτό υπήρχε η αντιπαροχή, αλλά όχι η αντιπαροχή του Καραμαλή, υπήρχε η αντιπαροχή, η μαζική αντιπαροχή για να μπορέσουν να στεγαστούν. Να ρωτήσω κάτι, εδώ τώρα στην Ελλάδα, πάμε εδώ τώρα στο τώρα, ναι, γιατί τώρα κι εγώ είμαστε, ναι. Θέλω να πούμε 5 πράγματα για τώρα. Ακριβώς. Είμαστε σε, εγώ ας πούμε είμαι σε αναστολή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε αναστολή, που είναι στα τουριστικά επαγγέλματα μήνες ολόκληρους. Εγώ είμαι 4 μήνες, τώρα θα βγουν και κάποιοι άλλοι για 15-20 μέρες. Και όμως, βλέπουμε μια οικοδομική ανάπτυξη, γιατί εγώ μέσα σε ένα χρόνο δύο είδα στη γειτονιά μου να σηκώνονται 7-8 πολυκατοικίες από διάφορους πολιτικούς μηχανικούς, εντάξει, δεν είναι δηλαδή, είδα 4-5 διαφορετικά ονόματα γύρω-γύρω. Βεβαίως. Άρα υπάρχει και άλλο δαπούς. Βεβαίως. Στο τονίζω. Δεν ήταν δηλαδή ελληνικά τα ονόματα, ήταν και ξένα τα ονόματα. Και λυπάμαι πάρα πολύ που υπάρχει δουλειά, υπάρχουν μεροκάματα και δεν πηγαίνουν οι Έλληνες και έχουν γίνει ντελιβεράδες οι Έλληνες και τα μεροκάματα της οικοδομής που είναι καλά τα μεροκάματα της οικοδομής. Νέα παιδιά, ακούστε μας τι σας λέμε. Και τεχνίτες. Τεχνίτες, μάθε τέχνη και άστην για να σπιάστην. Εδώ δεν μιλάμε και για... όλοι οι Έλληνες οι πιτσιρικάδες γίναν ντελιβεράδες. Ναι. Ενώ έπρεπε να πάνε οικοδομή να παίρνουν κατοστάρικο. Ναι, μετά σου βγει ο πάτος, αλλά πας κατοστάρικο, έπαιρες 30. Κοροϊδό ή κοροϊδό. Και στην αγροτική παραγωγή τα ίδια. Μισό λεπτό, γιατί ναι, έχουμε ναι. Κάτι θα μας πούνε. Παρέμβαση. Έχουμε μια παρέμβαση. Παρακαλώ. Ναι. 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 Έλα, εντάξει, αυτό βλέπω είμαι μέσα. Έλα.
Λοιπόν. Τι να κάνω, έχω και από πάνω από το, πώς το λένε. Το κοντρόλ. Από το κοντρόλ, έχω από το κοντρόλ. Εγώ δεν έχω εδώ ψήρα. Λοιπόν. Πρέπει να αγοράσουμε ψήρες, να μου μιλάτε με ψήρα στο αυτή. Βεβαίως. Να με ελέγχετε. Λοιπόν. Λοιπόν, προσέξτε, τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν δουλειά, αλλά θα πω κάτι πολύ σημαντικό. Η Ολλανδία ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα και ανέλαβε ένα έργο τρεις μεγάλες οικοδομικές δραστηριότητες. Δηλαδή τρεις τεράστιες πολυκατοικίες, τρία μέγαρα ας το πούμε. Σε αυτά λοιπόν τα μέγαρα ζήτησε να έχουν έρθει Έλληνες εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι αλλοδαποί, οι οποίοι μιλάνε και την ελληνική γλώσσα, και με αυτόν τον τρόπο τι έκανε. Στη μία πολυκατοικία που έκανε, την έκανε σαν εκπαιδευτική πολυκατοικία. Δηλαδή έμαθαν αυτοί οι άνθρωποι το σύστημα το Ολλανδικό που χτίζουν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν όσοι επέρασαν επιτυχημένα τη δραστηριότητα αυτή έφυγαν για την Ολλανδία και αυτή τη στιγμή σταδιοδρομούν στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία. Στις γέφυρες του Ρότερνταμ, που λέω εγώ, και στο Άμστερνταμ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν Έλληνες εργαζόμενοι και ελληνόφωνοι εργαζόμενοι, δηλαδή αλλοδαποί που μιλάνε ελληνικά, όχι για τίποτα άλλο. Για να υπάρχει μια κοινότητα του συνεργείου. Δεν μπορεί να μιλάνε αλβανικά οι αλλοδαποί να συνεννοηθούν με κάποιους άλλους αλλοδαπούς. Άρα λοιπόν σου λέει να μιλάνε τα ελληνικά, ούτως ώστε ένας άνθρωπος ή δύο ή πέντε άνθρωποι που μιλάνε τα ελληνικά να μπορούν να συνεννοηθούν. Και βάλανε την ελληνομάθεια, αφού δεν ξέρουν άλλες ξένες γλώσσες οι άνθρωποι, βάλανε την ελληνομάθεια σαν προϋπόθεση. Φανταστείτε δηλαδή πόσο ωραία ο Ολλανδός μπορεί και φτιάχνει οικονομία. Και πόσο γελίο κράτος είναι το ελληνικό και ο κύριος Χατζηδάκης, να το πω, τι έκανε. Έκανε στα εκτός σχεδίου ακίνητα να επισπεύει τις άδειες, δηλαδή να επισπεύει την άδεια σε 2 χρόνια να έχει βγάλει την άδεια, σε 6 χρόνια να έχει χτίσει, αλλιώς χάνει το δικαίωμα της υποδόμησης. Αυτά είναι γελία πράγματα. Με τους δασικούς χάρτες κλαίνε. Μα εγώ έχω φίλους μου τώρα που είχαν αυτό που λες και χάσανε τις άδειες στα 5 χρόνια γιατί δεν είχαν τα λεφτά. Ακριβώς. Αρρώστησε. Μα συγγνώμη κύριε, βγάζω εγώ μια άδεια, δίνω του κόσμου τα λεφτά. Και χάνω τα χρήματα, αρρώστησα και χάνω τα χρήματα. Δεν αρρώστησα, δεν έχω τα χρήματα. Μα εγώ ξέρω περίπτωση ότι αρρώστησε και χάνει τα χρήματα στα 5 χρόνια. Δεν έχω τα χρήματα να χτίσω αυτό που θα ήθελα. Δεν ολοκλήρωσα το 50% της οικοδόμησης και χάνω τα χρήματά μου. Είναι ανέκδοτα αυτά. Να είναι κράτος ανέκδοτο. Και κάτι άλλο για το ελληνικό κράτος. Κράτος ανέκδοτο. Λοιπόν, σε μια πόλη της Γερμανίας δόθηκε ακίνητο, δηλαδή δόθηκε χώρο σκόπατο να χτιστεί σχολείο. Και το σχολείο δεν χτίστηκε μέσα σε 20 χρόνια και πήραν πίσω την άδεια του να χτιστεί το σχολείο. Και έμεινε χωρίς σχολείο και πληρώνουμε για σχολείο κάποια χρήματα. Η κυρία Κεραμέως να τα ακούει, ο προηγούμενος υπουργός. Οι ανεκδίκητοι υπουργοί κάτω από τον κύριο Φίλη, ο ημιμαθής Φίλης και οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν. Ο ένας ήταν ιδιότητος, ο κύριος Ζουράρης, και ο άλλος ο κύριος Πελεγρίνης, αξιολογότατος, αλλά υποτάχθηκε κάτω από τον κύριο Φίλη. Αν είναι δυνατόν ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου να υποτάσσεται σε ένα ημιμαθή, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε. Τα χρόνια πέρασαν, το πτυχίο δεν ήρθε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή και το λέω καθαρά και με όλη την αγάπη. Είναι συμπαθής. Οι ευτραφείς άνθρωποι είναι πολύ καλοί. Πολύ καλοί σαν χαρακτήρες. Δεν κάνουν όμως για υπουργοί. Εγώ το λέω πεντακάθαρα. Δηλαδή δεν αντιπαθώ κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν κάνει για υπουργός. Απλά να κάνει το σχολιαστή πάντων. Κατάλαβα. Τώρα εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα, δηλαδή τι θα γίνει τώρα. Αυτοί λένε ότι θα πάει μέχρι το καλοκαίρι, από ό,τι καταλαβαίνουμε μάλλον ούτε Πάσχα θα κάνουμε. Να πούμε, τα τέλη κυκλοφορίας είναι ένας γρίφος. Τι θα γίνει με τα τέλη κυκλοφορίας. Εγώ τα πλήρωσα. Όχι, δεν λέω για εσάς. Μιλάμε για εμάς. Είχαν πει για τέλη Φεβρουαρίου. Μιλάμε για εμάς που είμαστε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, γιατί αυτός που έχει πρόβλημα να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Καλά, δεν είναι τα 130 ευρώ. Δεν είναι τα 130 ευρώ, είναι τα 690. Ναι, με αυτά ήταν μέχρι τέλος Φεβρουάριου. Τι θα γίνει με αυτά. Μέχρι τα 240. Μάλλον θα δοθεί και κάποια ελάχιστη παράταση. Α, το θέμα ωραία. Δεν είναι της παρατάσεως. Το θέμα ήταν της δοσοποιήσεως. Δηλαδή, απλά πράγματα. Δεν μπορούσε να κάνει δόσεις για αυτούς που έχουν τα υψηλά τέλη κυκλοφορίας. 100 ευρώ το μήνα. Από 200 ευρώ το μήνα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή, καταλάβατε. Ναι, δηλαδή, αλήθεια, στα μεγάλα, ναι. Να μπουν περισσότερα αυτοκίνητα στην κυκλοφορία και να έχουμε κατανάλωση. Εγώ έδωσα μόνο 1.200 ευρώ για την κεντρική επισκευή του αυτοκίνητου. 3.000 ευρώ πήραν συνολικά οι άνθρωποι που έκαναν επισκευές σε ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικών.
Γιατί είδα και παράταση στα τέλη κυκλοφορίας, αλλά και γιατί είδα ότι δεν θα αγοράσω κάποιο αυτοκίνητο άμεσα από τη στιγμή που αλλάζουν οι προδιαγραφές κάτι τόσο και λιγάκι. Και βλέπετε, Euro 5, Euro 6. Να σας πω κάτι, εμένα και συγκεκριμένα στην πολυκατοικία μου, μέσα στην κρίση της καραντίνας, Μάρτιο δηλαδή με Νοέμβρη, 4 οικογένειες αγοράσαν, όχι, 1 μιλιά, 5 οικογένειες 50% αυτοκίνητα. 50% έχει αυξηθεί η ζήτηση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Όχι, όλοι και, τα πήρανε καινούργια. Και για τα καινούργια αυξάνει μέχρι 100% η ζήτηση και απλώς είναι θέμα διεκπεραίωσης, δεν είναι το πότε. Δηλαδή έχουν τα χρήματα οι άνθρωποι, απλά λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχουμε προβλήματα, στο πότε τα βρήκες τα χρήματα και αγόρασες καινούργιο αυτοκίνητο. Άλλη μια αλητεία. Δηλαδή, λέει ας πούμε στο γονιό, κάνε δωρεά στο παιδί σου για να μπορέσει να αποκτήσει το αυτοκίνητο το παιδί σου και να πάρω φόρο. Όχι κύριε, δώσε τη δυνατότητα στο γονιό για αγορά αυτοκίνητου να μην υπάρχει το πόθενέ σας αν πρόκειται. Για πρώτο αυτοκίνητο, πρώτη φορά και για ηλικία παιδιού μέχρι τα 30 ετών. Δηλαδή μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα κάνεις γιατί είσαι γελίο κράτος. Γιατί πολύ απλά δεν, ο γραμματέας της ΑΔΕ, και από την άλλη πλευρά το Υπουργικό Γραφείο κάνουν άτολμα πράγματα. Βλέπετε τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι φέρτε λέει τα κλειδιά των επιχειρήσεων. Τα μαζέψανε στο Σύνταγμα σήμερα. Ναι, αφήστε τα κλειδιά. Δεν έχει χρήματα ο κύριος Γεωργιάδης. Έχω το μάνο να πω με κάμερα. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει χρήματα να αγοράσει 5 ψιλικατζίδικα. Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησής του δεν φτάνει γι' αυτό. Και οι απόψεις του, δηλαδή τα βιβλία που πουλάει είναι της σειράς. Ακούστε να δείτε. Να μιλήσω για Υπουργείο Παιδείας. Εάν ήθελε όλη την ελληνική γραμματεία που δεν έχουν δικαιώματα οι αρχαίοι μονοπρόγονοι, μπορούσαν να δοθεί μία μεγάλη προσφορά από όλους, εν πάση περιπτώσει, και τα κύρια βιβλία να διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο και να τα πληρώσει αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο λέγονται πολιτική, και να πει αυτά τα έργα πρέπει να τα γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες εάν θέλουν ελεύθερα. Και να υπάρξουν όλα τα άλλα έργα τα οποία να είναι με έκδοση, με οτιδήποτε. Δηλαδή, το να έχουμε από το Θουκυδίδη το Α έργο, να υπάρχει δηλαδή μια επιστημονική επιτροπή που να πει αυτά τα έργα θα γίνουν ελεύθερα και οπτικά και ακουστικά, δηλαδή για αυτούς που έχουν προβλήματα υγείας να ακούγονται, δηλαδή με αφήγηση, και για αυτούς που δεν έχουν προβλήματα υγείας με φυσικό τρόπο, με σωστό μέγεθος βιβλίου, ας το πούμε, και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και με ηλεκτρονικό τρόπο, δηλαδή τώρα πλέον ένα μέρος να είναι ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχει αφήγηση παραμυθιού. Πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Είναι φοβερό και δίνει και απασχόληση σε ανθρώπους, σε ηθοποιούς. Αυτό γίνεται εθελοντισμός, το είδα κάπου και θέλω να συμμετέχω. Γίνεται τώρα, είναι ένα project που γίνεται τώρα εθελοντικά. Πας και διαβάζεις παραμύθια, κάνεις ανάγνωση σε ανθρώπους έτσι που δεν βλέπουν, που έχουν πρόβλημα. Και δηλαδή διαθέτεις τη φωνή σου. Εγώ λοιπόν, κυρία. Θέλω να το κάνω αυτό. Κυρία Χαλκίδου, εγώ λοιπόν κάτι άλλο. Υπήρξα εμψυχωτής νέων στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητος. Εκπαιδεύτηκα στις υπηρεσίες του Εθνικού Ίδρυματος Νεότητος στα νιάτα μου, έτσι. Λοιπόν, και αυτά που θυμάμαι για τις δράσεις είναι τρία πράγματα. Όταν έχουμε σύνθετα προβλήματα, πρέπει ο ειδικός να δώσει απάντηση. Δηλαδή, να υπάρχει γενική γραμματεία με 100 ανθρώπους που δεν είναι στο χώρο της γραμματείας, αλλά είναι επιστοποιημένοι, 1000 άνθρωποι, όσοι θέλουν, και να παίρνουν φόρο απαλλαγή για αυτή τους τη συμμετοχή σε αυτό το πράγμα. Να, λοιπόν, να παίρνει φόρο απαλλαγή, όχι να παίρνει χρήματα. Καμία σχέση με χρήματα. Απαλλαγή. Φόρο απαλλαγή κλπ. Γιατί συμμετέχει στην ψυχική υγεία του κόσμου. Του κόσμου. Και να ακούγεται και να ηχογραφείτε και τα πάντα, όχι δηλαδή μια υπηρεσία η οποία εδώ μας παρακολουθούν από παντού, έτσι, σιγά το πρόβλημα. Και το τρίτο και πιο σοβαρό, έχουμε πρόβλημα με τις ρυθμίσεις οφειλών. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν πολλά χρήματα και υποκρίνονται ότι δεν έχουν να πληρώσουν. Αυτό θα σου λέγα. Δώσε λοιπόν τη δυνατότητα του εισγενέας, όχι διαγραφής των προσαυξήσεων, άμεσα, δηλαδή πλήρωσε τόσο. Να σου πω κάτι, τώρα διάβαζα εδώ για ένα νεαρό που 22 χρονών έφτιαξε το PlayPine, αυτό το χρήματα, το ηλεκτρονικό χρήμα. Τώρα έχει φτιάξει μια εταιρεία που δίνει δάνεια, έχει αντικαταστήσει τις πιστωτικές κάρτες, είναι δισεκατομμυριούχος 40 χρονών, τώρα λες τα 42 του είναι δισεκατομμυριούχος,
σου παρέχει δάνειο χωρίς προσαυξήσεις, χωρίς επιτόκια, χωρίς πιστωτική κάρτα. Δηλαδή σου κάνει την αγορά, σου δίνει τη δυνατότητα να πληρώσεις μέχρι 24 μήνες σε δόσεις. Ναι. Και αυτός έχει γίνει εφοπλιστής με αυτό που έκανε. Καβάλισε, λέει, έτσι διαφημίζεται στο ίντερνετ, καβάλισε την πιστωτική κάρτα. Ακριβώς. Λοιπόν, προσέχτε, όταν ξεκίναγα το γραφείο μου, οι ευρωπελατοί έκαναν το εξής. Είχα μία μπάλα με εκατοστάρικα τα μεταλλικά αυτά, τα γνωστά εκατοστάρικα. Ζήταγα λοιπόν για 5 ώρες να έρθουν στο γραφείο μου άνθρωποι να ενημερωθούν για θέματα τα οποία είχα προεπιλέξει. Δηλαδή έλεγα γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό. Και έκανα τη διαφήμισή μου. Και θα πάρετε και 100 δραχμές. Όλοι τρελαινόντουσαν, δηλαδή τι είναι αυτός ο άνθρωπος που μας πληρώνει κιόλας. Εγώ όμως επέλεγα αυτούς που θα έρθουν. Δεν ερχόντουσαν αυτοί που δεν είχα πρόβλημα ή που υπερκριτικά ήθελαν να πιάσουν την κουβέντα για κάτι άλλο, ας πούμε, κλπ. Και μου έλεγε ο άνθρωπος το πρόβλημά του και αξιολογούσαν, δηλαδή, την περίπτωση αυτή. Ναι, θα πάρετε 100 δραχμές. Τις έπαιρνε τις 100 δραχμές και ήταν αυτό που έλεγε, είμαι αυτούς, γιατί τους είχα αριθμημένους και ονοματεπώνυμο, χωρίς να τους παίρνω άλλα στοιχεία. Τίποτα, ούτε τηλέφωνο, ούτε στοιχεία επικοινωνία. Μόνο το ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, και έγραφα, ας πούμε, επέγραφε ότι έλαβα 100 δραχμές. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γινόταν μετά. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή έβλεπα ένα έξυπνο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να διεκπαιρεώσει τα θέματα τους, ξανερχόντουσαν και μου αφήνανε το 100. Στάρικο μου λέει, όχι, λέει κύριε Βασιλάκη, το πήραμε για πλάκα. Δηλαδή, ξέρετε τι θα πει, και μου αφήσανε πολύ περισσότερα χρήματα. Προσέξτε, το χιούμορ πουλάει, η λογική πουλάει, το marketing πουλάει. Δεν πουλάει η βλακεία, δεν πουλάει η ανοησία, δεν πουλάνε τα λάθη, δεν πουλάνε οι τύποι τύπου, προσέξτε. Δύο είναι οι ανεγδίοι τυπουργοί. Ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος, προσέξτε, ενώ ήταν κλειστό το Ε9 λόγω του έμφυα, δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα περίεργο σε αυτό, επέβαλε επίσπευση των ημερομηνιών και στο τέλος δεν έδινε παρατάσεις, μαξιμαλιστικά δηλαδή με το έτσι θέλω, το κράτος είμαι εγώ, για τα δήλωτα τετραγωνικά. Βλέπετε ότι η πολιτεία, αναγνωρίζοντας αυτό το θέμα, θα δώσει δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, είναι δυνατόν, κύριε Θεοδωρικάκο, και ο κάθε κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος είναι και απόβλητος από την οικογένειά του, να το πούμε, η οικογένειά του τον έχει αποκηρύξει γιατί αποκήρυξε τις πολιτικές ιδέες. Όχι, δεν καταλάβατε. Όταν στην οικογένειά σου δεν σε αναγνωρίζει η οικογένειά σου, κάτι παραπάνω ξέρει για το χαρακτήρα σου. Δεν το είπα ότι έχω πρόβλημα με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Απλώς ξέρει για το χαρακτήρα του. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τη λογική να έχει, να έχει διαγραφεί, η λογική του, ας πούμε, είναι αντίθετη με τη λογική. Τη στιγμή που έφερναν χρήματα στους Δήμους και να αναγκαζόμαστε να λέμε ψέματα στο Δήμο, ότι ξέρετε κάτι, αυτός ήταν σε πληγέντα Δήμο και άρα λοιπόν δώστε του δυνατότητα να πάει χωρίς τα πρόστιμα και να κάνουμε ολάχιστες διαδικασίες, τη στιγμή που απλά και μόνο έπρεπε να πει κάποιος ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είχα ξεκαθαρίσει το ακίνητό μου, δεν ήξερα ακριβώς τα τετραγωνικά, γιατί είναι συγκληρονόμος, είναι αυτό, είναι τ' άλλο, είχα κάποια προβλήματα, κάποια θέματα και τι να ζητήσει, όχι παράταση σε κάτι. Να ζητήσει επαύξηση κατά ένα ποσοστό 1%, 2%, 3%, δηλαδή τρελά, τίποτα σαν χρήματα, μόνος του με την αίτησή του. Να λέει, επιτρέπω να προσαυξηθούν κατά 3%, κατά 5%, κατά 2% ανάλογα την καθυστέρηση και να συνεχίσει η πλατφόρμα να δουλεύει. Κλείσανε την πλατφόρμα να μην μπορείς να κάνεις, δηλαδή ανέκδοτα καταστάσεις. Κάτι που κόστησε πολλά χρήματα να κλείνει. Αλλά το ωραίο, εγώ θα το πω το ωραίο. Έχουμε τη φορολογία εισοδήματος. Μας λένε ότι τώρα, λέει, θα μειωθεί το τέλος επιδεύματος, δηλαδή θα μηδενιστεί. Σε επιχειρήσεις που έχουν μηδενική, είναι κλειστές με κρατική εντολή. Αυτό μας έλειπε. Να πληρώνει τέλος επιδεύματος σε επιχειρήσεις που είναι κλειστή με κρατική εντολή. Αλλά το ανέκδοτο είναι το εξής. Ούτε προκαταβολή. Και την προκαταβολή όχι. Βρε παιδιά, ο φόρος εισοδήματος για το ΦΠΑ δεν θα πω τίποτα διότι έχει εισπραχθεί. Είτε αν δεν έχει εισπραχθεί, υπάρχει τρόπος να πει ότι δεν το έχω εισπράξει και υπάρχει διαδικασία που λες δεν το έχω εισπράξει και το αποδεικνύεις και τελείωσε. Για τον φόρο εισοδήματος, το να μπουν ορισμένες κατηγορίες σε χαμηλότερο συντελεστή, δεν το σκέπτονται. Δηλαδή, για να στηρίξεις μια επιχείρηση, δεν χρειάζεται να τη στηρίξεις να της δώσεις χρήματα. Να μην της επιβάζει να πληρώσει πολλά χρήματα, να της βεβαιώσει πολλά χρήματα. Αυτό είναι το πρόβλημά της σε τέτοιες συνθήκες. Τώρα, εσείς πώς βλέπετε να βγαίνουμε από αυτό όμως, βλέπετε να βγαίνουμε. Δεν βγαίνουμε. Ακούστε, 370 δισεκατομμύρια
χρέος δημόσιου και πάνω από 220 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα ισχνό εθνικό εισόδημα, ΑΕΠ, όπως λέμε. Ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν βγαίνει πια στο να δίνει αυτό το επίδομα τα 500 ευρώ να συνεχιστεί. Άρα πώς το βλέπετε τώρα που πάμε 8 Μαρτίου? Θα δώσει και στους επιστήμονες τα 400 ευρώ με εισοδηματικά κριτήρια. Και μετά θα δώσει τι θα και γίνει κάποια το καλοκαίρι, πώς θα είμαστε οικονομικά? Δεν θα δανειζόμαστε πάντα από τις αγορές, γιατί στο τέλος θα φτάσουμε στο ίδιο σημείο να μην μπορούμε ούτε καν το κεφάλαιο να γυρίσουμε, όχι προς αυξήσεις. Λοιπόν, κάτι είπαν όμως ότι θα σβηστούν τα χρέη από όλες τις χώρες, ζητήσανε στη Μέρκελ και τέτοια, το τι. Ακούστε, όλες οι χώρες ζητάνε διαγραφή χρεών. Διαγραφή χρεών, ναι, που αλλά μετά από αυτό, το, μπράβο, που και μετά από αυτό το περάσανε, ναι. Προσέχτε όμως, αυτό σημαίνει κόστος για κάποιες χώρες άλλες. Η Κίνα είναι μια χώρα που παράγει πλεονάσματα, που παράγει πλούτο. Δεν μπορεί λοιπόν να της πεις ότι η Αμερική να της πει δεν σου χρωστάω. Διότι αν πει δεν σου χρωστάω, αυτόματα θα υποτιμηθεί το νόμισμα της Αμερικής πρακτικά, ας το πούμε. Δεν θα είναι αποθετικό νόμισμα για άλλες χώρες. Μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα εντάξει, υποτίθεται ότι είναι ομάδα. Όχι, είναι ένα σύστημα αυτό. Μειώνεται λοιπόν η αξία των εξαγωγών των Ευρωπαϊκών προς την Αμερική. Αν ήμουν τελείως αυτόνομη, Ελλάδα, ναι, αυτόνομη. Ναι, ναι. Και κινδυνεύω τώρα και έχω περάσει μια κρίση. Δεν θα άκοβα όπως έκοψε κάποτε ο Παπανδρέου χρηματάκια και τα σύνορα. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Τώρα δεν υπάρχει, γιατί τα κόβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα σαν οικογένεια που δυσανασχετεί και περνάει ταλαιπωρία. Γι' αυτό ζητήσανε και είπανε στη Μέρκελ να διαγράψει, να πιστώσει κάποια από τα δάνεια αυτά. Ναι. Το έμφυα που λέμε και αυτά, τέλος πάντων, τα αντιστρόικα αυτά. Να μειωθούν. Αλλά αυτό το ζητάει. Μην μου μπλέκει στην Αμερική. Όχι, στην Αμερική. Είναι ξένο κόκαλο. Ναι, ακριβώς. Μιλάμε για την οικογένεια Ευρώπη. Για την Ευρώπη μιλάμε. Δεν μπορεί να το κάνουν αυτό. Μπορεί να το κάνει. Αλλά το και κυριότερο, να βοηθηθούμε. Το κυριότερο θέμα είναι να παράγει η Ελλάδα, που μπορεί να παράγει τεράστια αποθέματα σε όλα τα προϊόντα, τα φυσικά, τα γεωργικά προϊόντα. Έχει δυνατότητα να παράγει τεράστιες ποσότητες. Δηλαδή, σαν φυσικό χώρο. Έχει τη δυνατότητα να παράγει η μεταποίηση τεράστια πράγματα. Αλλά τι χρειάζεται? Όχι να γίνουν επενδύσεις, να γίνουν εντατικές συνθέσεις, δηλαδή αυτό που λέμε. Έχουμε 10 βιοτεχνίες οι οποίες έχουν 10 μηχανήματα. Αυτές οι 10 βιοτεχνίες πρέπει να εναρμονιστούν, να ολοκληρωθεί δηλαδή ο εναρμονισμός, η τυποποίηση, δηλαδή να έχουν τις ίδιες προδιαγραφές και να παράγουν, ας πούμε, σε 2 βάρδιες παράδειγμα. Ακούστε με. Από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φύγανε κάποιες παραγωγές που είχε η Ελλάδα δικές της, εξαφανίστηκαν. Δηλαδή δεν έχουμε εργοστάσιο ζάχαρης, γιατί κάνουμε εισαγωγή. Ναι, ναι, και από Ιουγκοσλαβία και από άλλες χώρες. Και για να είμαστε στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, κάποιες παραγωγές που είχαμε τις κόψαμε. Έτσι. Τώρα λέμε σαν ομάδα, μην μου μιλάτε για την Ελλάδα ναι, μόνο. Ναι, ναι, σαν ομάδα, σαν ομάδα Ευρώπη. Πρέπει να γίνει, βεβαίως. Πώς το βλέπετε εσείς σαν οικονομολόγος? Ναι, να το πω. Βλέπετε ότι μπορεί να γίνει βοήθεια έτσι? Στοχευμένη βοήθεια σε τομείς της οικονομίας όλων των χωρών. Αυτό σας λέω. Ούτως ώστε να έχει ζήτηση, παράδειγμα, το ύφασμα της Γερμανίας γίνεται παντελόνι στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι win-win. Και η Γερμανία κερδίζει που πουλάει και η Ελλάδα κερδίζει που φτιάχνει και παράγει και πουλάει. Δηλαδή, αυτό που λέμε. Το αποκλείεται δηλαδή να πάρουν μια απόφαση και να πούνε κόβουμε χρήμα και προχωράμε? Μα δεν υπάρχει θέμα χρήματος. Χρήμα υπάρχει. Ξέρετε, δεν υπάρχει. Να τοποθετηθεί εκεί που δεν κινδυνεύει. Χρήματα η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Τράπεζα έχει για να χρηματοδοτήσει τα πάντα. Αλλά δεν θα ρισκάρει την ύπαρξή της. Ωραία. Να φύγουμε από αυτό και να πάμε εντάχει σε ένα άλλο. Για τη σύνταξη που έκανα Βεβαίως. Και μια προ αυτή. Εγώ θα σας κάνω ένα ερώτημα. Είναι κάποιος που δούλευε 10 χρόνια σε μια ιδιωτική εταιρεία, εντάξει, και είχε 10 χρόνια εργοστασίου, γιατί δούλευε σε εργοστάσιο, ιδιωτικό εργοστάσιο, λέμε στη Ζάχαρη. Ναι, ναι. Εντάξει. Και έχει 10 χρόνια ένσημα, 15 από τη Ζάχαρη. Ακριβώς. Φεύγει μετά και πάει σε δημόσιο, διορίζεται ναι. στο δημόσιο και έχει άλλα 35 χρόνια από εκεί. Ναι. Αυτή τη στιγμή, φέτος, θα κάνει τα χαρτιά του το καλοκαίρι. Ναι, ναι.
τι συμφέρει, για να βγει στη σύνταξη. Αυτός τώρα τι θα κάνει για να πάρει γρήγορα τη σύνταξη. Θα βάλει μόνο τα 35 χρόνια του δημοσίου για να τα πάρει γρήγορα και ασφαλές και τα άλλα 15 θα τα καταθέσει αργότερα. Θα τα βάλει όλα μαζί. Θα καθυστερήσει. Αν τα βάλει όλα μαζί, καθυστερούν. Ειδικά του ΙΚΑ ή άλλων ταμείων καθυστερούν. Λοιπόν, προσέξτε. Καταρχήν, απονέμεται μία σύνταξη αυτοτελής, όπως είπα, του δημοσίου, που είναι πολύ εύκολη, που είναι πανεύκολο να αποτυπωθεί. Άρα αυτός ο άνθρωπος τώρα, που είναι σε μια ηλικία 67 χρονών, 68, το αυτό που τον συμφέρει είναι να καταθέσει τα καρδιά του μόνο με τα 35. Βεβαίως. Για να πάρει τα σίγουρα. Ναι. Τα άλλα 15 χρονάκια όμως... Θα αναγνωριστούν και θα δοθούν, αλλά απλά τι συμβαίνει. Πολλές φορές αξίζει τον κόπο 3 χρόνια, 2 χρόνια πριν, να έχουμε κάτι να αναγνώρισουμε με εργατολόγο, με όλα αυτά, με τα πάντα, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι από εκεί, ούτως ώστε όταν υπάρχουν χρήματα, δηλαδή να βγάλουμε σύντομα την απόφαση τον 1-1,5 χρόνο για τα δεδομένα, δηλαδή ταμείων σαν το ΙΚΑ και τέτοια ΕΦΚΑ, λοιπόν, ούτως ώστε στην πραγματικότητα να πάρουμε στα 2 χρόνια, παράδειγμα, τη σύνταξή μας, και επειδή καμιά φορά έχουμε κάποια επικουρικά από κάποια ταμεία, αντέχουμε να το κάνουμε. Προσέξτε. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουν διευκολυνθεί τώρα τα συνταξιοδοτικά αυτό δικαιώματα. Ήθελα να σας πω ότι τώρα έχει μπει λέει, ένα σύστημα που καταθέτεις τα χαρτιά σου, αυτό θα ισχύει λέει, από το Μάιο και μετά. Εγώ τώρα πάω, λέω 40 χρόνια, μπαμ, σε 2 μήνες, σε 1 μήνα βγαίνει ναι, αυτό με τα σύνταξή μου. Δεν περιμένω το ελάχιστο. Το ελάχιστο βγαίνει, δηλαδή βγαίνει ένα ποσό το οποίο... Όχι, ότι δεν βγαίνει το ελάχιστο, βγαίνει ολόκληρο. Ολάκερο βγαίνει από την κατηγορία που. Ακούστε, ακούστε δεν είναι όπως. Αυτό λέμε όχι. Τώρα. Λένε αυτοί τώρα εκεί, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι, ναι. Νομίζω ότι. Ναι, όχι, ενημέρω. Ξέρω, ενήμερο σήμερα. Είπανε ότι τώρα το 21 δεν θα είναι όπως πήγε ο πατριός μου καημένος και εδώ και 3 χρόνια παίρνει το έναντι. Όχι, και ακόμα δεν παίρνει το ολοκληρωμένο. Όχι, έναντι. Θα βγει από αυτό που είναι ξεκαθαρισμένο απόλυτα το δημόσιο, θα βγει απολύτως ακριβώς το ποσό. Ωραία, και άμεσα και, τώρα. Και θα βγει και έναντι. Από το άλλο ταμείο. Από τα 15 από τα, χρόνια. Τα 15 χρόνια. Τα 15 χρόνια, αυτό ήθελα τώρα να σας ρωτήσω. Τα 15 χρόνια να τα δηλώσει τώρα ή να πάρει πρώτα το μεν και μετά να πάει αν με δικηγόρο. Αν είναι δημοσίου, να πάρει πρώτα το μεν. Το μεν θα πάρει γιατί είναι δημοσίου. Αν είναι όμως κάτι που καθυστερεί στο 1-2 χρόνια, τα δηλώνει όλα μαζί, δηλαδή όλα τα όχι, πάντα. Όχι, ναι. Έχει 35 χρόνια δημοσίου. Ναι, το δημόσιο είναι απονέμει πολύ γρήγορα. Άρα το κάνει μόνο του για να τα πάρει σε 2 μήνες να παίρνει κανονικά τη σύνταξή του. Και τα 15 χρόνια τα αναγνωρίζει μετά, μετά από ένα χρόνο. Και ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν δεν του τα τρώει το κράτος αυτό. 15-20 δεν μπορεί να τα χαρεί σε κανένα φίλο, φίλη να συμπληρώσει. Αυτό ήταν το περίεργο. Στη γυναίκα του, ας πούμε, που αυτό είναι λέμε. Άρρωστη αυτό και λέμε. Παίρνει ένα πυρίκι. Αυτό και... λέμε, με συγχωρείτε. Και όταν, να πάρει μια πιο γρήγορη σύνταξη. Στην κομμενά του να τα χαρίσει. Δεν μπορεί. Ναι, ακριβώς. Ένα πρόσωπο το οποίο. Ακούστε λίγο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι αναγνωρισμένοι με γάμο, όπως λέμε. Ναι, αλλά να μην κάνουν και συμβίωση. Ούτε συμβίωση. Ούτε συμβίωση. Είναι συναπόφαση. Ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος θέλει να δώσει σε έναν άνθρωπο που το φροντίζει τα τόσα λεφτά. Το μπράβο, είναι ναι. Απαγορεύεται. Πώς αυτό. Δηλαδή μπράβο, δεν είναι δικαίωμα. Δεν γίνεται ακόμα. Αλλά κακός. Προσέξτε, κακός. Αλλά προσέχτε, προσέχτε. Και δεν γινόταν και αυτή πολύ... Έλα να σου πω κάτι καλύτερα όμως, γιατί πήγαν ναι. Πάρα πολλές Ρωσίδες, Βουλγάρες αυτό και τέτοια. Λέω. Αυτό σας λέω. Ενώ λέει τώρα είναι... λέει ισχύει μετά από 5 χρόνια να πάρει και τη σύνταξη. Βεβαίως, είδα του θανόντος είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Το Υπουργείο Εργασίας πήρε και μια πολύ σημαντική απόφαση. Ελάφρυνε και για τη διαδοχική και για την κύρια σύνταξη τις προϋποθέσεις τα τελευταία 5 χρόνια. Ενώ απαιτούνται τα 500 ένσημα, τώρα απαιτούνται λιγότερα, πολύ λιγότερα ένσημα ή και καθόλου σε κάποιες περιπτώσεις για να πάρεις τη σύνταξη. Δηλαδή σου λέει δεν μας ενδιαφέρει αν ήσουν μακροχρόνιο άνεργος τα τελευταία πενταετία ή ήσουν με πολύ λίγα ένσημα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι έχεις κάνει στο παρελθόν. Και εκεί πηγαίνει το ζήτημα. Ότι τι ασφαλιστικό βιογραφικό έχεις. Αυτά για να γίνουν έπρεπε να συμβεί. Το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου να διαγραφεί εν της πράγμαση από τον κύριο Βρούτσι και να γίνει κάτι πιο σωστό σε σύγκριση με το προηγούμενο που υπήρχε. Δεν είναι τελείως σωστό, αλλά είναι σωστότερο από το προηγούμενο νομοσχέδιο. Και το λέω εγώ που ανήκω στην αριστερά. Δεν το λέω με την έννοια εφθασός. Ναι. Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πάλι για αυτό το θέμα, για κάτσε να δούμε.
Ναι. Άρα δεν μπορεί να χαρίσει. Όχι. 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 Δεν γίνεται αυτό. Όχι, δεν γίνεται. Μπορεί βέβαια να πάρει και να μεταβιβάζει τα εισοδήματα που παίρνει. Δηλαδή κανείς δεν είναι το δεύτερο. Πολύ α, σημαντικό. Είπες κατευθείαν να μπαίνω στο λογαριασμό. Ακριβώς, δηλαδή να είναι συνδικαιούχος, να είναι πρώτο όνομα ο κύριος ας πούμε, που έχει συνήθως οι κύριοι είναι που κάνουν τους γενναιόδωρους και από δεύτερο όνομα να είναι η κυρία για να τα και να τα σηκώνει και να έχει άμεση πρόσβαση στο λογαριασμό. Να η λύση. Η άλλη λύση είναι να μπαίνουν κατευθείαν στο όνομα της κυρίας. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Γιατί θα πει η σύνταξη πρέπει ποιος να είναι. Έχει εξούσια και ιστορίες, δηλαδή άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει και υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες όταν είναι σε κάποια. Κάτσε ρε φίλε, εγώ κάνω ένα πληροξούσιο ότι ό,τι πάθει αυτός ο άνθρωπος, εγώ πρέπει να μου κάνει μάλλον ένα πληροξούσιο. Όταν τελείσαι μια κατάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Ρε παιδί μου, είναι ένας άνθρωπος που είναι 80 χρόνων και δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Δεν μπορεί να σου κάνει ένα πληροξούσιο. Βεβαίως, βεβαίως, σαφέστατα, όλα. Σαφέστατα, αλίμονο. Απλώς. Εμένα η γιαγιά μου το είχε κάνει αυτό. Σήκωνα από την τράπεζα, έτσι αλλιώς. Όχι, απλά δεν το κάνουν για άλλο λόγο πολλές φορές. Για το λόγο ότι να μην παίρνουν συντάξεις θανόντων. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχει το πληροεξούσιο, είναι θανόν ο άνθρωπος. Δεν γίνεται. Αλλά αυτό, πλέον. Το όχι, δεν το δηλώνεις καθόλου. Τώρα τα δηλώνουν απευθείας στα ληξιαρχεία, διαγράφουν τα πάντα. Ναι, ναι, δεν υπάρχουν. Τελειώσανε αυτά. Τελειώσανε αυτά. Δεν μπορείς και πολύ καλά τελειώσανε. Γιατί εγώ το κατάλαβα και με τον πατέρα μου. Να συγχαρώ όμως τον κύριο Βρούτσι. Για ένα λόγο, και είναι απευθόν υπουργός και γιατί να το συγχαίρω, δηλαδή, επειδή είναι εφοριακός και είμαι λογιστής προς Θεού. Άλλο, για άλλο λόγο το συγχαίρω. Είχαμε τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ασφάλιση και είχαν πάνω από 1000 ευρώ μισθό. Και ήταν πλήρως ασφαλισμένοι και του έλεγε, με βάση το εισόδημά σου που μπορεί να είναι 50.000 ακόμα, πλήρωσε και άλλα ποσά, μέχρι 14.000 ας πούμε, δηλαδή πλήρωσε ποσά, μέχρι 7.000 το μήνα, δηλαδή τρελά ποσά. Ερχόμαστε τώρα, είναι 14.000 το ανώτερο ας πούμε, σε κλάση. Τώρα ασφαλίζεσαι, αν επιλέξεις, μόνο για αυτά τα 1000 ευρώ σαν μισθωτός και τελείωσαν οι ασφαλιστικές σου υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν και τα υπόλοιπα χρήματα τα έχεις για να φτιάξεις ένα σπίτι για τα παιδιά σου. Όχι για να τα φορολογεί. Όχι για να τα φορολογεί, κυρία Χαλκίδου, να τα φορολογεί ο ή οσδήποτε. Δηλαδή φορολογία ήταν. Και η αλληλεγγύη είναι φορολογία. Και αυτά. Τα ποσά που έδινες για να πάρεις σύνταξη, υποτίθεται φορολογία ήταν. Είναι φορολογία αυτό το πράγμα. Δεν ήταν να σου αποδώσει σύνταξη των 7.000. Για να αποδώσει το κράτος σύνταξη για 7.000 κρατήσεις το μήνα, θα πρέπει να είναι κράτος Ελβετία, να δουλεύει σαν ρολόι και ο κούκος να είναι χρυσός. Ούτε αυτό μπορεί να κάνει. Είναι, μοιράζει τα χρήματά σου και τα μοιράζει σε διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το σύστημα το ελληνικό. Μέχρι τώρα. Και αργότερα αυτό θα είναι. Δεν έχει τη δύναμη να σηκώσει και να δώσει αποταμιευτικό λογαριασμό. Ας το λέει ότι δεν έχει αποδόσεις. Δηλαδή ο αποταμιευτικός λογαριασμός που κάνεις, κατ' ουσίαν η ασφαλίσή σου που έχει και ένα αποταμιευτικό μέρος. Πάντως έτσι πως τα σκέφτομαι, τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, τρογόμαστε, κάνουμε υλικά και τι πεθαίνουμε και τι γίνεται. Υπάρχει διαδοχή. Δείτε, έχουμε παιδιά και δύο. Έχω γιους οι οποίοι είναι πολύ μορφωμένοι. Και μιλάει. Και πολύ, συγγνώμη, περίμενε τώρα. Ναι, ναι. Εδώ. Έχεις ο ένας σου γιος ειδικά είναι εγκέφαλος. Εντάξει, ναι, ναι. Διανοούμενος. Ο άλλος και πάλι δύο. Και οι δύο. Είναι, εντάξει, ο άλλος είναι πιο. Και έχω γιο που κάνει delivery από αντίδραση στην αστική καλά, του οικογένεια. Καλά. Όχι, τον χαίρομαι. Που σου είπα. Ο Δημήτρης να ναι, το πει. Ναι, αλλά πες του να πάει να γίνει οικοδόμος, όχι delivery. Όχι, όχι. Δεν πιάνουν τα μπράτσα. Για ένα λόγο, έχει περάσει η γμωρίτιδα και έχει περάσει και εκτός από την γμωρίτιδα έχει αυγενικό. Λοιπόν, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να γίνουν οικοδόμοι. Το θέμα. Ναι, αλλά είναι καλύτερο που δεν σου λέει α, μπαμπά, εγώ δώσ' μου να ζήσω γιατί εγώ όχι, σπούδασα πολιτικός μηχανικός ή σπούδασα δεν ξέρω εγώ τι και πρέπει να κάνω αυτή τη δουλειά και γι' αυτό δώσε. Όχι. Όχι. Συγχαρητήρια γιατί είναι αυτόνομος και πήγε και δούλεψε και δουλεύει, ανάγκη. Και δουλεύει στις καλύτερες συνοικίες, στη Λυκόβρηση, μπράβο. Στην Πεύκη και στη Λυφιά. Πολύ καλά tips. Και έχουν και τυχερά και οι τελιβεράδες και μπράβο. Κοιτάξτε τώρα, εμένα είναι αθλητής του Στίβου του Εθνικού. Είναι λοιπόν, και πενταράς, κατάλαβα όταν πηγαίνει στα κοριτσάκια λοιπόν. Τον προς Θεού. Και ο Γιάννης μου, το δεύτερο μου παιδί,
το οποίο ήταν αθλητής ξυφαστίας και με τη μουσική, το κλασικό πιάνο, δηλαδή το αρμόνιο, κλαβινόβα. Και αυτό το παιδί είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος που να πω να μιλήσω δηλαδή, για τον εαυτό μου, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα αυτά. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, για τους οποίους αγωνίζομαι και ζω. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν καταφέρει πράγματα στη ζωή τους και δυσκολεύονται αυτή την περίοδο για ένα λόγο. Δουλειά. Όχι για δουλειά, έχουν δουλειά. Απλά δεν θέλουν τη δουλειά μου για την πολυπλοκότητα και για τη διαδικασία που έχει. Λείπεις όλες τις ώρες. Βγάζεις χρήματα αλλά πληρώνεις λίγο αργότερα. Έχεις ατέλειωτη φλιαρία. Δεν τους αρέσει η φλιαρία μου που μιλάω και εξηγώ. Καλά, κοίταξε, σε αυτό είναι ιδιοσυγκρασία. Δεν είναι όλοι οι οικονομολόγοι φλιαροί. Εγώ δεν είμαι ο οικονομολόγος, είμαι και ιστορικός. Έχω γι' αυτό σπουδάσει. Είσαι φιλιάρος, γιατί είσαι ιστορικός. Ακριβώς, εξηγώ. Από εκεί έχεις φιλολογική. Η φιλολογική ρίζα. Συνήθως οι φιλόλογοι είναι ομιλητές. Αδελφός συγγραφέα και εκδότη. Θείο, το διευθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας στο Στεφανάκι του Κωνσταντίνα. Εκδότης. Το Athens Review of Books και είμαστε ξένοι στην ίδια πόλη. Δηλαδή αντίθετες απόψεις. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, μα δεν πειράζει. Απλώς λέμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του και το σεβαστή. Συγγνώμη, η εφημερίδα Athens Review. Review of Books είναι εφημερίδα του αδερφού μου. Είναι περιοδικό, λογοτεχνικό περιοδικό. Το ξέρω. Είναι ο Βασιλάκης ο Μανώλης με την υπόθεση του Κοντζιά που στράφηκε εναντίον. Πότε θα έρθει να κάνουμε εκπομπή τώρα. Ο αδερφός μου είναι αριστοκράτης. Συγγνώμη, καλέ μου, γιατί δεν μου το πες να τον φέρω εδώ. Ο αδερφός μου αριστοκράτης είναι από το ψυχικό. Και δεν γελάμε τώρα, αλλά και ξέρετε κάτι. Ακριβώς, ακριβώς. Με το σκυλακάκι και με τη δράση. Λοιπόν, εμείς είμαστε αριστεροί. Ναι, αλλά πες του φίλου σου ότι εγώ έχω ένα φίλο μου δεξιό και έχει θέατρα δικά του, έχει και νοσοκομείο δικό του. Τη μάνα του όμως, πού την πήγε? Στο δημόσιο, στη Βούλα την πήγε. Βεβαίως. Αλλά εγώ... Και η δεξιά... Χτυπάει το δημόσιο. Βεβαίως, πάντα. Και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί χτυπάει δεξιά το δημόσιο. Κι όμως και αυτός που σου λέω είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Και πήγε τη μάνα του σε δημόσιο νοσοκομείο. Θέλω να σας εξομολογηθώ. Δίπλα μου είναι ο κύριος Κουμουτσάκος. Και λαμπρός άνθρωπος. Και είναι κρίμα που δεν αξιοποιήθηκε στο κυβερνητικό σχήμα. Έχουν αξιοποιηθεί άνθρωποι οι οποίοι δεν το αξίζουν, να το πούμε καθαρά. Δεν το αξίζουν, όχι σαν άνθρωποι. Δεν το αξίζουν σε σύγκριση με τον κύριο Κουμουτσάκο. Δηλαδή, εγώ αυτό λέω. Εγώ κρίνω την προσωπικότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε. Επικοινωνιακά ο κύριος Συρίγος είναι άριστος. Ας μπαίνει στο ρόλο δύσκολα. Δηλαδή, ας αναγκάζεται να κάνει πράγματα σκληρά. Λοιπόν, αλλά προσέξτε. Η κυρία Κεραμέως, παράδειγμα, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σηκώσει στα χέρια του την παιδεία. Προς Θεού. Και να πω και κάτι άλλο. Εμείς. Και θα το πω ευθαρσώς. Εμείς, θα μιλήσω για τον Κουφοντίνα και την 17 Νοέμβρη, να καταλάβετε. Έγινε συγκέντρωση, είναι κατά δια της ελληνικής κοινωνίας, που έγινε συγκέντρωση στην Ελλάδα για υπέρ του Κουφοντίνα. Ο Κουφοντίνας ήταν από τη σχολή μου, από το οικονομικό της νομικής του ΕΚΠΑ. Mm-hmm. Και ήταν μέσα στο χημείο τη βραδιά της 16 Δεκεμβρίου 1979 που γινόντουσαν οι καταλήψεις, ατέλειωτες καταλήψεις, ατέλειωτες φθορές, ατέλειωτα ξενύχτια με ποτά. Με τσιγάρα, με χασίσια, αυτή ήταν η αναρχοαυτόνομη, αυτή ήταν η τακτική πολιτική. Εμείς λοιπόν η κομμουνιστική νεολαία, η πασπονταστική, με τον Αντώνη το Μαλάμη, μπήκαμε μέσα στο χημείο μαζί με την ΕΣΑΚ συνεργασία και διώξαμε αυτούς τους ανθρώπους τη μισή 17 Νοέμβρη, τον Πάτροκλο τον Τζελέντη και τον Κουφοντίνα μέσα από εκεί. Το πληρώσαμε, γιατί η πολιτική μας παράταξη από το 37% έπεσε σε χαμηλότερο ποσοστό. Όμως κάναμε το σωστό για την Ελλάδα, το σωστό για τις σχολές. Κάποιος έπρεπε να τους βγάλει έξω. Τους βγάλαμε λίγο βία, είναι η αλήθεια. Αλλά ο Αντώνης ο Μαλάμης έμεινε στην ιστορία. Ήτανε ο διευθυντής του οδηγητή και ο διευθυντής της πρώτης, της προσπάθειας δηλαδή, που έκανε το ΚΚΕ να βγάλει μια εφημερίδα μεσημεριανή, αυτό που λέμε μεσημεριανή, και δεν ευδοκίμησε. Είναι ο χαρακτήρας αυτού του κόμματος τέτοιος που δεν επιτρέπει πολλές φορές τα γρήγορα βήματα, ακόμα και όταν τα έχει εγκρίνει ο Χαρίδας Φλωράκης καλή του ώρα. Λοιπόν, και σαν σήμερα εγκατέλειψε ο Δημοκρατικός Στρατός στο Καρπενήσι. Μετά από 18 μέρες κατάληψη του Καρπενησίου. Να και κάτι να που μαθαίνουμε. Και μετά από 2 μέρες είναι η συμφωνία της Βάρκηζας. Από όπου πέρασα. Λοιπόν,
Χρειάζεται μια νέα συμφωνία, όχι της Βάρκηζας. Χρειάζεται μια νέα συμφωνία να έρθεις εδώ και σαν οικονομολόγος, σαν ιστορικός. Σαν ιστορικός θα έρθω και θα τα πούμε όλα αυτά. Γιατί με την ιδιότητά μου βεβαίως. Και εγώ είμαι και μαθητριούλα και έχω φάει ήδη δύο όχι, μέρες από το μάθημα. Στη, στη φοιτητριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πονηρέ πολιτευτή. Το θυμάστε το τραγούδι του Σαββόπουλου. Λοιπόν, να τους λέμε και κάτι ωραίο στους ανθρώπους. Κύριε γιατί, Γιώργο, ναι. Επειδή ήταν τώρα, ξέρω ότι καθυστερήσαμε. Κανονικά είχαμε μια μισή ώρα στη διάθεσή μας. Βεβαίως, και θα τα λέγαμε όλα. Ξέρω μόνο 45 λεπτά τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ενώ θα είχαμε περισσότερο, είχαμε ένα δίωρο. Βεβαίως. Και τώρα, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Την επόμενη την φορά, επόμενη θα, φορά θα υπάρξει επόμενη φορά. Άλλωστε, θα υπάρξει μια ακόμη φορά μετά από όλο αυτό, νομίζω θα είναι. Μάιο, Ιούνιο, εκεί. Βεβαίως. Και κάτι άλλο να πω στο γραφείο να μου. Να πω μετά το Πάσχα δηλαδή. Στο γραφείο μου, το προσωπικό μου, θα το είχα σήμερα εάν υπήρχε η κίνηση η οποία έπρεπε. Α, μα νομίζω ότι μετά το Πάσχα που θα έρθεις όχι σαν οικονομολόγος, σαν ιστορικός, θα δούμε τότε. Βεβαίως. Νομίζω ότι και το προσωπικό σου θα μπορεί να συμβάλλει να μας βεβαίως πει δύο πράγματα. Αυτό που θα μπορούσε να πει και το λέω εγώ, γιατί είπε και συγγνώμη που δεν μπορώ να έρθω. Είναι το εξής. Οι νέοι έχουν οράματα, οι νέοι έχουν στόχους και οι νέοι χρειάζονται υποστήριξη. Ήδη περάσαμε το πρώτο μάθημα που διδάχτηκε. Α, έδωσε από μένα, ναι, και πέρασε εβδομάδα. Το πρώτο μάθημα. Ήταν συγχαρητήρια αυτό, τα τέσσερα, λοιπόν. Ποιο μάθημα. Στην Πάντιο, στην Πάχιο Γιαννάκης. Η κοπέλα του γραφείου, Φένια Αντωνιάδη. Α, λοιπόν, η κυρία Αντωνιάδη. Κυρία Αντωνιάδη, πέρασε το πρώτο μάθημα και το πέρασε για ποιο λόγο. Διότι, μπράβο, κορίτσι, διότι ο μαρξιστής, πώς το λέμε, δάσκαλός της, ας πούμε, υποφαινόμενος, μπράβο, μπόρεσε να μεταδώσει τη γνώση, το μάθημα είναι ιστορία οικονομικών θεωριών και να αναλύσει από τον Ρικάρντο μέχρι τον Μάρξ και να απαντήσει για την υπεραξία η κοπέλα που δεν γνώριζε τίποτα, ναι, τίποτα και μπόρεσε να περάσει το μάθημα. Γιατί ήταν επιμελής, δηλαδή όταν διδάξει σωστά έναν άνθρωπο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και σε εσάς γιατί είστε καλός εκπαιδευτικός και έχετε μεταδοτικότητα. Της χάρισα για το κεφάλαιο του Μάρξ σε μάγκα. Μάγκα σημαίνει εικονογραφημένο. Γιατί πρέπει να επιβραβεύουμε τους νέους. Τώρα έχουμε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το οποίο είναι και το κανονισμό προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό διδάσκουμε τη Δευτέρα Δίνη. Φανταστείτε λοιπόν ποια είναι η προσφορά ενός εργοδότη που 8 ώρες κάνει την εργασία της κοπέλα και η ενδυμότητα που έχει, γιατί είναι αθλήτρια. Και 2 ώρες. Θα τη διαφημίσουμε, ναι, άλλη στιγμή. Και λοιπόν, 2 ώρες λοιπόν κάνει μάθημα για να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Λοιπόν, δεν τη διαφημίζουμε, λέμε την πραγματικότητα. Λέμε την αλήθεια, να της πούμε τα καλή επιτυχία. Μετά το Πάσχα, μικρούλα μου φέρει και όμορφη, γιατί σε έχω δει εγώ σε φωτογραφία. Θα έχει πάρει και άλλα πτυχία, θα έχει περάσει και όχι τα άλλα πτυχίο, μαθήματα. Θα έχει περάσει και άλλα μαθήματα. Άρα, ορίστε, μετά το Πάσχα λοιπόν θα έρθει η ίδια. Βεβαίως. Να μου πει για το δάσκαλό της πώς την. Νομίζω σαν μέντορα θα σε πει. Ακριβώς. Για το μέντορα. Τα αθλήματα είναι που έχει κάνει ρυθμική γυμναστική, συγχρονισμένη κολύμβηση και τραμπολίνο. Λοιπόν, αυτά τα αθλήματα έχει κάνει. Λοιπόν, σας αγαπώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασίλη, κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Αγαπημένοι, καλό βράδυ σε όλους. Σας χαιρετώ την επόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος και χωρίς να έχουμε όλες αυτές τις καταστάσεις, θα έχουμε ένα μουσικό καλλιτέχνημα εδώ πέρα. Να δούμε βέβαια πρώτο Θεό, δεν ξέρουμε κιόλας τι γίνεται. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δηλαδή πια δεν μπορούμε να κάνουμε πρόγραμμα έτσι όπως είμαστε, μας έχουν κάνει ψυχασθενείς. Σας αγαπώ πολύ, καλό απόγευμα, σας παραδίδω σε μια άλλη θεά, την Ιωάννα την Τρίγκα, είναι ένα νέο παιδί, επειδή μου λες για νιάτα τώρα, όπως είναι η φέη σου, είναι η Ιωάννα μας. Βεβαίως. Η Ιωάννα τώρα τελείωσε τη δημοσιογραφία, κάνει την πρακτική της εδώ στο κανάλι, θα έχει σήμερα μία βουλευτής από την παράταξη 24 ώρες. Ναι, ναι, έτσι. Δηλαδή τον κύριο Βαρουφάκη. Ναι, του Βαρουφάκη. Του Βαρουφάκη, ναι, βεβαίως. Α, ναι, λοιπόν, θα έχει μια κοπέλα εδώ βουλευτή. Δεν θυμάμαι το όνομα, δεν το συγκράτησα. Αλλά η Ιωάννα μας είναι ένα νέο παιδί που τώρα ξεκινάει. Είναι από το τμήμα της Παντίου ή του ΕΚΠΑ, να ρωτήσω. Αυτό τη λεπτομέρεια ναι, δεν την έχω κανένα ρωτήσει, θέμα. Δεν με ενδιαφέρει. Βεβαίως. Δεν τη ρώτησα. Εγώ είδα ένα παιδάκι που δουλεύει, σπουδάζει, τελείωσε,
κάνει την πρακτική του. Εμείς εδώ. Κανένα θέμα. Απλώς λέω, ότι είναι οι άνθρωποι που μας αναδεικνύουν. Οι δημοσιογράφοι και πρώτα απ' όλα, κοίταξε να δεις. Εμείς από εδώ έχουμε παιδιά, έχουμε τη ΣΕΚΙ που τώρα είναι στην τηλεόραση. Βεβαίως. Που βγήκε από εδώ. Εντάξει. Παιδιά το NSDV είναι. Ακριβώς. Είναι τα παιδιά μας. Ακριβώς. Τώρα έχουμε ένα άλλο κοριτσάκι, είναι αυτό. Είχαμε και άλλα παιδιά που πάλι και αυτά τώρα προοδεύουν, γράφουν, κάνουν. Μα βεβαίως. Κατάλαβες, είναι όλα τα παιδιά μας εδώ. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ. Σας αγαπάμε. Μη μου φύγετε, γιατί θα είναι εδώ η Ιωάννα. Με τη βουλευτή του 24ωρου. Δεν το ξέρω εγώ ότι το κουμπαρουλάει. Σας αγαπώ. Γεια σας. Γεια σας. Κάτσε να βάλω το σήμα. Σε λίγο θα είναι εδώ. 9 η ώρα. Α, 9 η ώρα. Ναι, ναι. Θα βάλω εγώ το NSTV. Πώς το βάλω. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω το.